Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Δεξιά σας, μπορείτε να δείτε το κέντρο της πόλης. Λένε πως έχει αξιόλογα εμπορικά καταστήματα. Θα έχετε το χρόνο να τα δείτε μετά. Καλή διαδρομή. Ο Θεός μαζί μας. Λένε πως έχει καλά διαμαντικά εδώ. Ερχόμαστε μετά να ψωνίσουμε κανένα δαχτυλίδι, ε. Τι να το κάνω με το δαχτυλίδι, κυρία μου. Εγώ θα πάρω λίγο τίμιο ξύλο να με φυλάει ο Θεός από την ύφη μου. Κακομοίρα μου. Σε τον τυλίξανε και σένα το γιο. Τον τυλίξανε, δεν λες τίποτα. Για λέγε, για λέγε. Πέρσα. Θεσσαλονικιά. Η καταγωγή από την πόλη. Μαρία. Δυτικά. Σφακενή από τη μεριά του πατέρα μου. Δεν είναι μια, είναι επτά, είναι μα ούτε επτά, είναι χίλιες επτά, είναι καταστροφή, είναι μαρτύριο, είναι καμμένη γη, είναι πληγές, είναι αν είναι επτά, είναι ναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μετρά και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά πανάθεμάτες. Πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές επτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Μου. Ο γιος σας που είναι? Ναι, έρχεται. Η μύτη σας που είναι? Πού πας ρε άνθρωπε μου με την νεκροφόρα? Πες παιδάκι μου στο αυτοκίνητο και άφησε τον άντρα να βρει με τον άνθρωπο. Με κιά σου ρε μάνα. Εμείς το κάναμε αυτό. Τι να σου πω τώρα, τι να πάει το αμαξάκι μου, κύριε και δώρο της μαμάς. Να το πληρώσουμε. Έχω υψηλό πρόσωπο μέσα. Να το χέσω ρε το υψηλό σου το πρόσωπο, γιατί δεν βγαίνει έξω να μιλήσουμε. Πρόσεχε το στόμα σας, κυρία μου. Κοίτα ρε, δεν μιλάω μαζί σου ρε και δεν κατεβαίνει κάτω. Βούλος τώρα, βούλος τώρα, να δούμε τι θα γίνει, να βγάλουμε μια άκρη. Τι πρόβλημα έχουμε, τέκνον μου? Α, της εκκλησίας είναι η λίμο. Καλέ, λιμοκτονεί ο κόσμος, ρε! Φαρισαίοι! Σας παρακαλώ, όλα είναι που έλεγχος, αφεσμιώδατε! Κάνε τα δέοντα τέκνων μου να φύγουμε! Σας παρακαλώ, σας ζητώ συγγνώμη! Σας ζητώ εκβαθέων συγγνώμη, γιατί δεν είναι τρελή! Μιλάει, ρε, το δικαιολογείτε κιόλας, ρε! Έλα εδώ, απάγελε, ρε! Αρτώχα! Το σκότωσε τον άνθρωπο! Τι είναι να απολώσει! Είναι... Να το πεθαίνει! Μπες μέσα, μπες μέσα! Πέρσε, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Πώς να ηρεμήσω, Βασίλη? Η νύφη μας κάνει τον τεμπούτο της στον κύκλο μας. Να μην έχω αγωνία. Έχει περάσει η ώρα και φοβάμαι μην έρθει πρώτος ο Μητροπολίτης. Άρχισε στα ίδια, βρε ξαδέρφη, πάλι αγωνία. Εσύ μέχρι χθες έλεγες ότι μετά το θαύμα δεν σε νοιάζει τίποτα. Πέστη το, σε παρακαλώ, γιατί αργότερα θα λέει ότι δεν την καταλαβαίνω. Και βέβαια δεν με καταλαβαίνεις. Αν με καταλάβαινες, θα είχες ταχυπαλμία, όπως έχω κι εγώ. Ορκίστηκες στην ιατρική σου τιμή, πως αν είναι αληθοθυμής, το καταλάβω, ε. Όσο φθυποβάλλεσαι, το προκαλείς. Μην ανησυχείς, θα νιώσεις το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια σου και θα μαυρίσουν όλα. Oh, τα συμπτώματά μου. Αν πέσω κάτω, μην αφήσετε να φανεί το κομπινεζόν μου, ε. Μην γελάς. Όσο περνάει η ώρα, όλο και πιο φημέ σα βλέπω. Δεν έχει ανάγκη εσύ, Πέρσα. Άσε τι κλάψει. Είπαμε, έχει το Θεό με το μέρο σου. Εδώ ολόκληρο πούλμαν με προσκυνητέ ανατινάχθηκε στον αέρα και εσύ την γλίτωσε. Και τώρα θα σε αφήσει ο Θεό εσύ να λιποθυμήσει. Είσαι βλάσφημο και άπιστο στο μα. Η Παναγία με προστάτεψε. Έχει δει πολλού να γλιτώνουν από τη χαμά, ε. Αυτά να τα λε στου φίλου σου που του κάλεσε εδώ πέρα για να γιορτάσετε το θαύμα. Όχι σε μένα που σε ξέρω και στα ξεδέρφια μα. Πολύ φημέ τα βλέπω απόψε τα πράγματα. Έλα βρε Βασίλη, φασαρίες θες τώρα. Ποιο θαύμα μωρέ, η απληστία της την γλίτωσε. Αντί να είναι στην ώρα της στο λεωφορείο την ώρα που θα πήγαινε με τους άλλους να προσκυνήσουνε, παζάρευε μονόπετρο. Σε επώνυμο κοσματοπολιού του Τελαβίβη, κυρία. Για ποιο θαύμα μας μιλάς τώρα? Συνεχίζεις να υποβιβάζεις το θαύμα του Θεού και δεν θα σου βγει σε καλό. Το θέμα είναι ότι η Πέρσα στάθηκε τυχερή και καλά κάνουμε και τα γιορτάζουμε. Σε παρακαλώ τώρα.
Τόσα θαύματα γίνονται κάθε μέρα. Ο κόσμος κάνει το σταυρό του και ευχαριστεί το Θεό. Δεν καλεί το Μητροπολίτη να κάνει δώρο εικόνα αξίας 50.000 ευρώ. Με τόσα λεφτά τι το θέλαμε το θαύμα. Λαδώναμε τη Χαμάς να μην κάνει καμιά επίθεση. Φτωχέ μου, Βασίλη, έχεις δίκιο να τα λες αυτά. Το τελευταίο θαύμα που σου συνέβη ήταν ο δικαστικός σου θρίαμβος. Αλλά και αυτόν εγώ τον εξαγόρασα με λαδώματα. Να έχεις κάτι να θυμάσαι από την καριέρα σου πριν βγεις στη σύνταξη. Σε πόνεσαι. Βασίλη, στάσου. Μα δεν έπρεπε να του μιλήσεις έτσι. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Είναι σε θέση να αμφισβητήσει το θαύμα του Θεού. Με κολλάς. Κόντογλου. Και ύστερα μου λες να συστήσω την ύφη μου στην Κόντογλου. Ευτυχώς που φοράω το φυλακτό μου. Πού. Τι να κάνουμε τώρα. Τους φίλους με τα λατώματά τους. Να σου θυμίσω τι έλεγε η γιαγιά Βέτα. Κάμε και άλλες φιλενάδες να μάθουν τα χαμπέρια μας και πάνω μαχαλάδες. Τι δουλειά έχει ρε μάπα ο δούλος του μέσα στη λίμο. Ρε, έχεις καταλάβει τι έχεις κάνει. Και μίλα πιο όμορφα. Έτσι θα κερδίσει τη μάνα μου. Αν ήταν γραφτό μου να τη χάσω. Επειδή στράβωσε ο παπάς, τι να κάνω, θα το αντέξω. Δεν τη χάσει μόνο εσύ, έτσι όπως έγινε θα τη χάσουμε κι εμείς. Είναι ανάγκη να τη το πούμε, βρε αγόρι μου. Μπορεί ο σεβασμιότατος να μην τη πει και τίποτα. Ναι, όχι τώρα, είναι αυτό. Είμαι κι εγώ σε ένα δίλημα. Να το πω, να μην το πω. Δεν ξέρω και τι είναι πιο επώδυνο. Το εγκεφαλικό ή η συγκοπή. Ω, παιδιά, ήρθατε. Μαύρα μάτια, καλά με βρέλισε. Η κόρη μου φταίει για όλα. Μαμά του παιδιά σου, Τι τρέχει, ρε, γιατί ξεφυσά αφάλαινα. Η μαμά πώς είναι, έχει τα κέφια της ή... Λέγε βροχέστη τι συμβαίνει, η μαμά έχει τα κέφια της. Τι θες να γίνει δηλαδή τώρα, θες να γίνει όπως τη Μύκονο το 97, που κάναμε 6 μήνες να μιλήσουμε. Κοιτάξτε, δεν είσαι πια παιδί, είσαι ένας όριμος άντρας που ξέρει να προασπίσει τον εαυτό του. Ασυρεθείε τώρα, να μου κάνεις ψυχανάλη στα πεταχτά. Εδώ η Ιφηγένεια πρόσβαλε το σεβασμιότατο. Ναι, και επειδή είναι ασθματικός, ανάθεμα την τύχη μας, έπαθε κρίση και τρέχανε στα διανυκτέρια αυτά να του βρουν τη δόση του. Τι τώρα, δηλαδή, για να λύνουμε τα υπαρξιακά μας προβλήματα είμαστε. Τι με κοιτάτε, παιδιά. Το άσθημα σήμερα αντιμετωπίζεται. Ανυπομονώ να έρθει ο γιος σου. 2 χρόνια παντρεμένος και να μην έχουμε κατορθώσει να δούμε την ύφη σου ποτέ. Ούτε να την έκρυβες. Ναι, όποιος είπε τέτοιο πράγμα είναι συκοφάνης. Μπαρντών, Πέρσα μου, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Απλά έχω ακούσει τόσα γι' αυτήν. Είναι όλα ψέματα. Δεν ισχύει ότι διεκδικεί έδρα στο πανεπιστήμιο. Είναι το μόνο που αληθεύει. Κάπου πήρε ταυτή μου. Ότι ο πατέρας της... Άκου, Έρτσα μου, στον κύκλο μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας εχθρεύονται. Πιθανόν για κάποιες κακοδικίες που ατυχώς τις φορτώθηκε ο Βασίλης μου. Αλλά να μην ξανακούσω ότι ο πεθερός του μοναχογιού μου ήταν ηχθειοπόλης. Για το όνομα του Θεού. Ο συγχωρεμένος ήταν προμηθευτής και σοβαρός business. Φημολογείται ότι ήταν αριστερός. Και για να μην προδώσει τους συντρόφους του, εξορίστηκε. Αυτό δεν αληθεύει. Ναι, δεν ξέρω αν ο συμπέθερος έκανε τέτοιους επιπόλαιους ηρωισμούς. Άκουσα πάντως ότι ο Τάκης έχει άριστες σχέσεις με τη μητέρα της κοπέλας. Μου το είπε η Παναγιώτου την περασμένη εβδομάδα πάνω στο πόκερ. Τέτοια λέει και σας μαδάει κάθε φορά. Πολύ δεν άργησε ο σεβασμιότατος. Ανυπομονώ να δω την εικόνα που θα δωρήσεις. Πήρε ταυτή μου, πως είναι μοναδικό έργο τέχνης. Από πού παίρνει ταυτή σου αγάπη μου να πάρουμε κι εμείς, Κυρία, πρέπει να σας μιλάω αμέσως. Ναι, εντάξει πουλάκι μου, μια στιγμή. Με συγχωρείς, Αμφιβάλλω, αγαπητέ μου, αν γνωρίζετε τους λόγους της αργοπορίας μας. Μα μάλιστα, μάλιστα, σεβασμιότητα, γνωρίζω. Όπως γνωρίζω πολύ καλά ότι είχατε και ένα μικρό ατύχημα στον δρόμο, και κάποια κοπέλα σας μίλησε κάπως απρεπώς, Εδώ αυτή η κοπέλα. Δυστυχώς εδώ είναι, ναι. Αχ, δυστυχώς, αγαπητέ μου, διότι εγώ δεν έχω το χάρισμα να εκβάλλω δαιμόνια. Σεβασμιότητα, η νύφη μου. Νύφη σας είναι η κατοικημένη των πονηρών. Μάλιστα, και έχω το λόγο σας ότι δεν θα πείτε τίποτα στη γυναίκα μου. Δεν έχω τώρα τον χρόνο να σε εξηγήσω. Τον έχεις αγαπητέ μου. Αλλά με την προϋπόθεση να μην εμφανιστεί μπροστά μου η εχμάλωτη του αιωσφόρου. Μάλιστα. Διότι το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο να τη συγχωρήσει. Η δε σάρξ ασθενή. Μάλιστα. Με προδίδει το άσμα μου. Περάστε, σεβασμιότητα, περάστε. Πατέρα, τι θα πούμε τώρα στη μαμά. Θα πούμε ότι είχε ένα μπονοκέφαλο και ότι ανέβηκε στο δωμάτιό της να ξεκουραστεί λιγάκι. Μόλις φύγει ο σεβασμιότητας, που θα φύγει γρήγορα, δηλαδή, εμφανίζεται και Ιφηγένεια. Ρε ζόρια που τραβάμε για το γέροντα. Δεν μπορείς εσύ μια φορά να μιλήσεις σαν άνθρωπος. Δεν φτάνει που την έχεις σχεσμένη τη φωλιά σου, μιλάς και από πάνω. Έλα, πάνω τώρα. Από εδώ. Από εδώ. Άντε, έλα, προχώρα.
Στη μάνα του κουβέντα για το φόνο. Μόλις την είδε η Πέρσα, της έκοψε κοστούμι. Και μάλιστα παραλλαγής. Ο Τσέ και Βάρα χωρίς το μουσι, του είπε. Ευτυχώς που ο γάμος έγινε σε νησί των Κυκλάδων, μακριά από τις κακές γλώσσες του κύκλου της. Αλλά να, που ήρθε ο κύκλος και στένεψε. Γιατί κρύβεις την ύφη σου, κυρία μου? Τι είναι, έτος γεννήσεως? Είναι ευλογία μου. Σεβασμιότατε, να σε συστήσω το γιο μου, σεβασμιότατε. Τάκη. Την ευλογία σας, σεβασμιότατε. Φτάνει, παιδί μου, φτάνει. Την ευλογία μου, την ευλογία. Ο σεβασμιότατος είχε μια τρομερή εμπειρία προλίγου. Μια ανεδέστατη, του φέρθηκε απρεπώς και ο καημένος υποφέρει από νευρικό άσμα. Μπορείς να το πιστέψεις? Αδύνατον! Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά ανάγωγα. Δελειρά και συχαμερά υποκείμενα. Στους έσχατους καιρούς που ζούμε. Μάλιστα, σεβασμιότατε. Μήπως με αμφισβητείς, Τέκνο? Μπορούσαμε, σεβασμιότατε. Ο γιος μου απλά έχει μεγαλώσει με άλλη κουλτούρα και αυτά τα πράγματα του φαίνονται αδιανόητα. Μη ουίμα μου. Ασύλληπτα μπορώ να πω. Μην ξανοίγεσαι. Τα συγχαρητήριά μου για την ανατροφή του αγαπητού μας Τάκη. Ναι, σεβασμιότατε, με συγχωρείτε να σας συστήσω τη μητέρα της νύφης μου. Μαρία. Δυστυχώς η νύφη μου ήρθε από την Αθήνα με μια τρομερή ημικρανία. Ξέρετε το ταξίδι. Καλή, λίγο έλειψε να τη χάσω. Να τη χάσει εντελώς. Λυπάμαι για την κόρη σας. Κι εγώ λυπάμαι, σεβασμιότατε. Σας διαβεβαιώ. Λυπάμαι βαθύτατα. Αλλά εκείνο το υποκείμενο ήταν βαρύ. Σεβασμιότατε. Σεβασμιότατε, θα σας μαλώσω. Είπαμε να καθίσετε να ηρεμήσετε μέχρι να επιδράσει το φάρμακο καλά. Ακολουθήστε με. Χάρηκα. Κι εγώ, σεβασμιότατε, μεγαλειό. Θα είμαι με τον γιατρό, αγαπητή. Αναρρώστε με το καλό, σεβασμιότατε. Σήκω πάνω, παιδί μου, τι συμπεριφορά είναι αυτή, δεν μου λες? Είσαι υπερβολικός. Μωμό, εγώ άμα σέβομαι, σέβομαι, δεν παίζω. Εσύ, Μαρία, άκουσες ποτέ κανένας να πεθαίνει από ημικρανία? Μα τι να κάνω, παιδί μου είναι. Να με περάσει και ο σεβασμιότατος για καμιά ανέστητη. Αχ, εγώ στέκομαι με υπόταση. Πάω μέχρι τον μπουφέ να πάρω κάτι αλμυρό. Βασίλη, Βασίλη, σε εξορκίζω, πάει στο μπουφέ. Και δεν έχει αποχωριστεί ακόμα αυτό το χυδαίο ζωντανό που έχει βάλει πάνω. Κάνε κάτι. Το κτίνος είναι σκοτωμένο. Δεν πρόκειται να πειράξει κανένα. Άλλωστε, εμένα όλος αυτός ο Τζορτζελές μου προκαλεί ναυτία. Άσε, μαμά, πάω εγώ. Όχι, εσύ θα κάτσεις εδώ γιατί έχω να σου πω. Πες ότι δεν έχεις τα κότσια να της πει να τον βγάλει από πάνω της. Πάλι εγώ θα γίνω κακιά. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η δειλία και η εγκυμοσύνη προκαλούν ναυτίες. Δεν υπήρξα ποτέ δειλός. Καλή λευτεριά τότε. Μαμά, σου έχω πει τόσες φορές, δεν μου αρέσει να προσβάλλεις τον μπαμπά μπροστά μου. Ρώτα και το θείο. Δεν μου λες? Πονάς περισσότερο τον πατέρα σου από μένα? Ναι. Όχι, βρε Μανούλα, όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς, ναι, όταν το κάνεις αυτό, έρχεται μετά και ξεσπάει επάνω μου. Γιατί εγώ είμαι το ανταγωνιστικό αρσενικό του. Ρώτα και το θείο. Ο θείος σου είναι γυναικολόγος και να αφήσει την ψυχή του φρόνου να παθεί. Ορίστε μας. Δεν μου λες, πού είναι η γυναίκα σου? Στο χέρι την έχει την ημικρανία και δεν μπορούσε να συστηθεί πριν αποσυρθεί? Πέσαμε στο στόμα της Κόντογλου και ξέρεις τι στόμα έχει. Λοιπόν, σε βάρο και βρίχο. Το φίλοι, καλή χωράνη, πρόσεξε η κόρη της να κουπίσεις. Λοιπόν, κοίταξε να την πείσεις ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα ο γάμος. Εντάξει, γιατί η μάνα της αυτό διαδίδει. Εγώ να την πείσω? Μαμά. Εδώ είσαι, κάθαρμα. Γνωρίζετε τον κύριο? Να αφήνεις τις βλακίες, βρε καθήκη. Πες από την αρχή, καθήκη, να καταλάβω ότι μιλάς εμένα. Βρε, τι ωραία σκουλαρικά για να φτάσει. Καλύτερα πάει η μικρανία σου, βλέπω. Σπαχάλια είναι. Προσπαθώ λίγο να χαλαρώσω, έβαλε λίγο μουσική, αλλά δεν... Και βέβαια, δεν. Χαλαρώνει ο άνθρωπος όταν χοροπηδάει σαν το κατσίκι? Εγώ χαλαρώνω. Άκουσε, κορίτσι.
Για τον Τάκη ήσουν η ευθανασία του κοινωνικού του προφίλ. Αλλά να έρχεσαι στο πατρικό του και να κλειδώνεις σε ένα δωμάτιο παριστάνοντας την άρρωστη όταν ο κόσμος περιμένει κάτω να γνωρίσει την άφαντη σύζυγο, αυτό πάει πάρα πολύ. Ψεύτρα! Ψεύτρα! Ακούστε να σας πω. Μπορεί να μην σας αρέσει η ανατροφή μου, αλλά εγώ το ψέμα το απεχθάνομαι. Άλλοι με αναγκάζουν. Είναι θλιβερό να ρίχνεις τις ευθύνες σε τρίτους. Ούτε λίγα ψίχουλα ευπρέπειας δεν μπορείς να μου πετάξεις, ε? Έχετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Και κάνετε λάθος για λάθος λόγους. Καημένη, έχεις πνιγεί μέσα στο ίδιο σου το ψέμα. Ακούστε να σας πω. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να μην σας πολυγουστάρει. Αλλά μην ξεχνάτε ότι με τον Τάκη, με το γιο σας, μας ενώνουν τα ιερά δεσμά του γάμου. Μου κάνετε και την πιστή. Χαρά στο γάμο. Τα ιερά δεσμά ευλογούνται από παπά. Δεν στεριώνουν με την υπογραφή της κάθε ύποπτης δημοτικής αρχής που παίρνει μίζα ακόμα και από τις παιδικές χαρές των νηπίων. Σου λουπόσου να χαιρετήσεις τον σεβασμιότατο. Αποκλείεται. Μα τι πεισματάρικο γαϊδούρι είσαι επιτέλους. Δεν σας έχω δώσει το δικαίωμα. Σε όλο τον κόσμο έχεις δώσει δικαίωμα. Εγώ σε μάρανα. Συμμαζέψου και έλα να σταθείς στο πλευρό του άντρα σου, κυρία, είπα. Δεν πάω πουθενά. Αγνοείς τα στοιχειώδη του σαβουάρ βίδρ, παιδί μου. Μπορώ να ζω εγώ με το πρωτόκολλο. Αυτό να το σκεφτώσουν πριν κουνήσει το πρωτόκολλο σου, τον Τάκη μου. Προχώρα και κολλάζομαι. Να μην σας καθυστερώ. Εγώ δεν πάω πουθενά. Πολύ καλά. Νομίζεις ότι με τιμωρείς. Εγώ σε δύο πράγματα ελπίζω πριν σφραγίσω τα μάτια μου. Να αποκαταστήσω τη Σβετλάνα και να δω τον Τάκη μου με μια κομψή κυρία στο πλευρό του. Σας πληροφορώ ότι όταν το θέλω εγώ είμαι πάρα πολύ κομψή. Ναι, σε έχω δει πώς σηκώνεις κομψά το μικρό σου δακτυλάκι όταν βουτάς τη φρυγανιά μέσα στον καφέ και μάλιστα σε ξενοδοχείο premier class. Έμα, κυρία, κυρία, αλλά εδώ το είχα χρυσή μου. Βουτυχτές πάντως είναι πιο νόστιμες, δεν έχετε δίκιο. Αν δεν είχα δίκιο, δεν θα γέμιζε το εμπόριο διπλοφουρνιστές, θα τις βγάζαν απευθείας παπάρα. Τώρα που είπατε παπάρα, αυτά γιατί δεν τα λέτε μπροστά στον Τάκη. Να, άσε τον Τάκη, εδώ οι δυο μας μιλάμε. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι όνειρο έχεις κάνει για την όποια καριέρα σου. Α, καριέρα ακαδημαϊκού. Δεν ξέρω, πάντα σας διαφεύγει αυτό. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Δεν είσαι όμως έξυπνη. Από πού το συμπεράνατε? Δεν με καταλαβαίνεις. Είσαι ένα φιλόδοξο κορίτσι. Και ο αυθορμητισμός σου κάποιες φορές μπορεί να γίνει χαριτωμένος. Αλλά εμείς είχαμε ανάγκη από μια γυναίκα που να μπορεί να σταθεί σε όλους τους κύκλους. Να, ένα κορίτσι λίγο πιο ελεγκόν, πιο φινετσάτο. Σαν την κόρη της Κόντογλου. Δεν είμαι εγώ φινετσάτη? Οι φίλοι μου όλοι έχουν να το λένε. Χαραμίζεσαι, αγάπη μου. Θα έπαιρνες έναν πλούσιο εργολάβο και θα έχεις μια αυλή νεόπλητων κατασκευαστών να σέρνεται στα πόδια σου. Θα χτίζεται και ένα εξοχικό συνανάβησο με μια ιδιωτική εκκλησία και ένα μπάρμπεκιου και όλοι οι μημαθείς θα κρέμονταν από τα χείλη σου όσο τα παιδάκια σας απέζανε στις κούνιες που θα είχατε βάλει για να τα απασχολείτε. Ενώ τώρα, τι κέρδισες? Την ησυχία μου. Νομίζεις. Για τελευταία φορά θα ακολουθήσεις όπως εξακολουθείς να νομίζεις. Δεν θα κάνανε πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Σαν εικόνα, λέω. Δεν έχεις άδικο. Η Σοφία του πάει του Τάκη μου σαν εικόνα. Λέω για τον Τάκη, καλέ. Για τον άλλον, λέω. Πρώτη φορά τον βλέπω. Ποιος είναι? Ανιψιός της Παναγιώτου. Τι μου λες της Παναγιώτου? Ακού παντρεμένος ο κύριος. Κάτσε, ξανά. Κάτσε, βρε, μας βλέπουν. Ένα χρόνο μαζί μου, ούτε λόγο δεν ήθελες να δώσουμε. Είδες που είχα δίκιο. Εγώ, άμα δίνω τον λόγο μου, δεν τον παίρνω πίσω. Σηκώθηκες και πήγες στην Αθήνα σαν τον κλέφτη. Δεν το έχω σε τίποτα να σου κατεβάσω τα μούτρα μπροστά στον κόσμο. Γι' αυτό ήρθα. Α, γι' αυτό ήρθες. άκου τώρα πράγματα. Άφησε τον άντρα σου στη Βέρεια μόνο του με τα ροδάκινα. Ολόκληρο γεωκτήμονα, ολόκληρο κομποστάρχη. Και κατέβηκε εδώ, μου κατεβάσει τα μούτρα. Δεν είναι πράγματα αυτά, ε. Μη μου πουλάσε με ένα πνεύμα, γιατί ανοίγω το στόμα μου στη μητέρα σου και τα τεινάζω όλα στον αέρα. Τι να μου λες, δεν καταλαβαίνω. Ξέρω ότι η γυναικούλα σου την είπε στο σεβασμιότατο και τώρα το παίζει αρρωστούλα. Τι είναι αυτά που λες, πότε ξέρεις εσύ αυτά? Μάνα σου, το Ρόιτερ. Τώρα καλύπτεται και δορυφορικά. Να μην πιάνεις τη μητέρα μου στο στόμα σου.
Σας είδε άνθρωπο στον καράς και σας άκουσε που τα λέγατε. Φωνάζεις, παιδί μου. Ποιος μας είδε? Έλα τώρα, έλα τώρα, μην κάνεις τη δύσκολη. Για χάρη των καλών στιγμών που περάσαμε μαζί. Πες μου, ποιος ήταν? Ποιος είναι αυτός? Ο γιος της Πέτρου. Σήμερα τον γνώρισα κι εγώ. Μου έκανε και καμάκι. Α, μάλιστα. Και για να ρίξει εσένα, κάρφωσε εμένα. Ο γιος της που... της Πέτρου. Άστον αυτό. Αν δεν θέλεις να έχουμε τίποτα φασαρίες, θα μου δώσεις εξηγήσεις για τον τρόπο που έφυγες. Αλλιώς... Όμως θα μου κατεβάσεις τα μούτρα, ξέρω. Λοιπόν, αντιμετώπω επάνω και ανεβαίνω. Δεν είναι σωστό να τα κατεβάσεις τα μούτρα εδώ, μπροστά στον κόσμο. Χρονών ήταν ο Τάκης όταν ανακάλυψε η Πέρσα ότι έχει προγαμιαίες σχέσεις. Και το ανακάλυψε τυχαία. Της είχε πει ότι θα πάει Σαββατοκύριακο στο Άγιον Όρος για περισυλλογή, ενώ αυτός είχε κανονίσει να πάει για σκι στα 3-5 πηγάδια με μια κοπέλα. Έσπασε ο διάολος το ποδάρι του και έσπασε ο Τάκης το χέρι του. Ειδοποίησανε λοιπόν την Πέρσα να μαζέψει τα πράγματά του. Κόντεψε να μαζέψει τα κομμάτια της μόλις βρήκε χρεωμένο στο γιο της δίκλινο δωμάτιο στο καταφύγιο. Μόλις συνειδητοποίησε ότι ο Τάκης έχει συνάψει ερωτικές σχέσεις, δεν ήξερε πού να πάει να πέσει. Στα 3 ή στα 5 πηγάδια. Είστε καλύτερα τώρα, σεβεσμιότατε. Με τη βοήθεια του Θεού, εντελώς. Τότε πάρτε κάτι πριν μιλήσετε στον κόσμο. Ένα νεράκι θα ήταν καλό. Μα μόνο ένα νερό. Βάλτε και 3-4 δακτυλάκια ουίσκι. Πάγκο. Εάν βάλεις πάγκο, μην βάλεις νερό. On the rocks, δηλαδή. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, αγαπητέ μου. Μήπως φέρνουν οι μικρανίες, γιατρέ. Έχετε ιδιαίτερη προτίμηση? Ό,τι να είναι από μπλακ. Από το πορσελάνινο που καλέω. Σεβασμιότατε, εδώ είναι Μερακλής. Βασίλη. Μην ταράζεστε, Περσεφόνη. Ο σύζυγος είναι ιδιαίτερα φιλόξενος. Υπερηποιείτε τους δούλους του Θεού ώστε να μισολαβήσουν δια τη σωτηρία της ψυχής του. Αγαπητέ μου. Όλοι έχουμε κάτι να μας βαραίνει. Για μας το λέει, συμπέθερε. Μόνο 2 χρόνια πριν από το τέλος θα αρχίσω να ενδιαφέρομαι για μεσάζοντες. Και αν το τέλος έρθει νωρίτερα? Όσο νωρίτερα, βρε Πέρσα. Ο Βασίλης είναι γερός σαν ταύρος. Κάνοντας μια τυχαία πρόβλεψη. Απόψε, ας πούμε. Μην το γελάτε καθόλου. Η Πέρσα που είναι κοντά στο Θεό κάτι ξέρει. Λίγο ήτανε που σώθηκε από το μακελιό. Να μην με παρεξηγήσει ο σεβασμιότατος, αλλά... Χαλάλη και οι δωρές, χαλάλη και η εικόνα. Α, δεν είναι αυτό τίποτα. Η αξία της είναι μόνο συναισθηματική. Ανήκει στην οικογένειά μου πάνω από 200 χρόνια. Καλέ και 500 να ήταν, μην το συζητάς καθόλου, συμπεθέρα. Αφού γλίτωσες τον μπαμ και δεν γύρισες, μπρος εσύ ξοπίσω είναι φραμιά σου, άγιο είχες. Βασίλη, έρχεσαι να βγάλουμε σιγά σιγά την εικόνα, με συγχωρείτε ένα λεπτό. Μαρία, δεν ρίχνεις μια ματιά στο σέρβις? Συγχωρείτε, το μπάνιο ψάχνω. Έτσι μπαίνετε στα μπάνια εσύ? Ψέματα λέω. Εσάς έψαχνα. Εσείς ή κανένας άλλος? Εγώ. Άκουσα ότι είστε μόνοι και σκέφτηκα. Είναι τόσο πληκτικά εκεί έξω.
Και ήρθατε εδώ που γίνεται χαβαλέ. Σκέφτηκα ότι ίσως να θέλατε να μοιραστούμε αυτήν εδώ τη σαμπάνια. Μα δεν σας ξέρω καν. Α, ναι, σωστά. Κόντογλου. Κόντογλου! Μια ελεγκάν φινετσάτη, τι την έχετε? Α, για την αδελφή μου θα λέτε. Α, με την αδελφούλα σας ήρθατε. Είμαστε πολύ δεμένα αδέλφια. Α, και την αφήσατε μόνη σαν το λεμόνι? Όχι, κάπου χάθηκε με τον Τάκη. Με τον Τάκη! Ο Τάκης μας πρέπει να σωθεί. Έφτασε ο κόμπος στο κτένι. Ξύπνα, Βασίλη! Βασίλη, η πεθερά του γιού μας είναι αδίστακτη. Και η νύφη μας ένας τρισάθλος ξερόλας. Χρειάζεται τη συμβουλή του πατέρα του το παιδί μας. Το παιδί μας χρειάζεται κλωτσές. Πάει τελείως. Εγώ έτσι και εδώ, ότι ο γιος μας φεύγει για την Αθήνα με μία πεθερά σαν τον Ηρακλή με το χρυσό μαλλοδέρας και μία νύφη να καπνίζει σαν τα δηληστήρια του Ασπρόπυργου, εγώ θα χαρίσω την Τζιμισκή στην εκκλησία και θα γίνω νύφη του Χριστού. Δεν πάει να γίνεις και του Σατανά εγγόνα? Θα στα φάνε οι παπάδες, ρε, γιατί δεν είσαι γυναίκα ικανή να κρατήσεις τον άντρα σου. Εγώ είμαι χριστιανή, ορθόδοξη και μάνα. Κάποιος πρέπει να κρατήσει το παιδί μας. Το παιδί μας έπεσε κάτω από τη Βέσπα. Πέρσα, άκουμε προσεκτικά. Έτσι και τολμήσεις και σκεφτείς να κάνεις δώρο στην εκκλησία περιουσία αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ πάνω στην Τζιμισκή στο Αφιλεμινιό της Θεσσαλονίκης. Όχι, χαμάς δεν σε σώζει, θα κηρύξω ιερό τζιχάντ. Τόσο πορωμένος είσαι. Εγώ σου μιλάω για το παιδί μας και εσύ σκέφτεσαι τα οικονομικά. Πώς να μην σκεφτώ τα οικονομικά, ρε. Όταν ετοιμάζεσαι να μου δωρήσεις εικόνα αξίας 50.000 ευρώ, ρε, και εγώ και το παιδί ζούμε στην ανασφάλεια. Εγώ να δεις τι ανασφάλεια ζω. Εγώ είμαι σίγουρη πως έτσι και έπεφτα εγώ τώρα κάτω, εσύ θα άφηνες επίτηδες να φανεί το κομπινεζόν μπροστά στο σεβασμιότητο. Λοιπόν, εμένα αυτό το πείσμα είναι που με κατάσταση στα πόδια. Άμα σου λέω ότι είσαι σαχλή. Έλα, τέλειωνε. Πάρε την εικόνα. Και φώναξε και τη δούλα να βάλει τάξη εδώ μέσα. Πρόσεξε, Σιμεωνίδη. Αν ξεκολουθήσει να αποκαλεί τη Σβετλάνα δούλα. Να έρθω τη Δευτέρα με τον κηδεμόνα μου. Να μην εμφανιστεί καθόλου. Σφετάνα, άγγελέ μου, έλα στο γραφείο, σε παρακαλώ. Τάκη! Δεν σε ολοκληθάκουγε. Πού είμαι, δε μου. Διαβάζοντας χτυποκάρδι με το φακό. Πού ζεις, ρε Πέρσα? Καλά, το χτυποκάρδι δεν απεσήρθει από την κυκλοφορία. Παιδί μου, δώσε το εξώφυλλο στην κοπέλα για να δούμε τι τεύχος είναι. Εκδόσεις Κόντογλου. Έλα τώρα, δεν είπα κάτι τελεσίδικο. Με ρέγουλο. Τους είδα να μπαίνουν στο γραφείο, τι θα πει αυτό? Να, η κομψή και τελικά αδερφούλα σου με τον Τάκη στο γραφείο. Από απλό χαμούρεμα μέχρι τρελή ξεπέτα. Όπα, sorry για την αδερφούλα σου, έτσι. Ποιος τη λογαριάζει την πατσαβούρα? Μας έχει ξεφτυλίσει παντού. Θα γίνει σκολάσεω. Όχι ακόμα. Τι περιμένουμε δηλαδή, το πρώτο διάλειμμα? Έχουμε καιρό. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Όσο ο άντρας σου και η αδελφή μου είναι στο γραφείο και εσύ με τον αδελφό της στο δωμάτιο, ποια είναι η καλύτερη εκδίκηση που σκέφτεσαι? Μην μου το λες αυτό, γιατί έχω πάει στην πόρτα και την έχω κλειδώσει. Αν θέλω, πιστεύω τις φτηνές δικαιολογίες σας. Μέσα στο σπίτι μου Παρασκευή, μέρα σταυρώσεως. Και έβγαλα μενού ειδόλιο να μην υπάρχει κρέας στο μπουφέ. Ναι, αλλά μανούλα, έχεις κόσμο. Τόσος κόσμος είναι κάτω. Τι δουλειά έχετε να μπείτε στο γραφείο? Σταμάτα, Τάκη. Τι με κοιτάτε έτσι? Το λογικό είναι οι πόρτες να έχουν βάλει στα κλειδιά. Τώρα δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Άρα συνέβη, ε? Όχι, δεν συνέβη, μανούλα, τίποτα δεν συνέβη. Απλά θυμηθήκαμε τα παλιά. Τα θυμηθήκατε καλά? Αφού σας βγάζουν έξω από τα ρούχα σας, τι τα θέλετε και τα θυμόσαστε, ε? Λυπάμαι πολύ για σένα, παιδί μου. Σε είχα σε μεγάλη εκτίμηση. Εγώ δεν είμαι καμία οπισθοδρομική. Καλά, παντρεμένη και οι δύο, ναι. Υπήρχε πόθος, θα μου πεις. Αλλά όφιλες σαν γυναίκα να σκεφτείς ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Μα τι κάνετε τόση ώρα? Ο Σεβασμιότατος μιλάει και οι οικοδεσπότες τον αγνοούν. Αυτό πια είναι απρέπεια. Εμένα με συγχωρείτε. Ναι, παιδί μου, ναι, παιδί μου. Τι γίνεται εδώ? Τίποτα, το θέμα έλειξε. Τάκη, μην επαναληφθείς, σε παρακαλώ. Μάλιστα, πατέρα. Με κοροϊδεύετε. Τάκη, τι έκανες? Τι έκανα? Τι έκανα, θεία? Τίποτα δεν έκανα. Στο λόγο μου. Αχ, Χριστέ! Ανασωτώνεις τη μητέρα σου για το τίποτα? Βασίλη, δεν μου λες. Εσύ δεν τράπηκες καθόλου. Εντάξει, να σου συγχωρήσω ότι είσαι παντρεμένος. Αλλά Παρασκευή, ε! Όχι, Παρασκευή μου διέφυγε. Με τούτο και με τίνα δεν αφήνεις τα παιδιά να γιάσουνε. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, ψυχοσάββατο. Ντρουμ το τηλέφωνο. Απογράψω τον Τάκη τον Απόπλου.
και στα σοβαρά να μην σε πάρουνε. Το σπάσιμο και μόνο φτάνει. Η αρετή θέλει θυσίες. Και πουτανιά αέρα. Κατάλαβα. Θα πάω να τους πω ότι έχετε τηλεφώνημα συγγενή από Αμερική. Αλλά κοιτάξτε να το κλείσετε γρήγορα, ε. Και τώρα έρχομαι να δικαιωθώ. Ότι για όλα αυτά είναι η νύφη μας. Σκάσε! Αν δεν έκανε την άρρωστη ελεηνή ψεύτρα που ξεσπιθίζει το μάτι της μόλις δει ιερέα και άπιστη, ο Τάκης μας δεν θα έμπαινε σε τέτοια δοκιμασία. Δεν ακούω τίποτα, κάνει παράσιτα. Έλα, Τάκη, πες του. Για πάρε το μηδέν. Εάν αγαπείτε πια, λοιπόν. Μη γελάς, σε μισό λεπτό θα είσαστε κάτω στο σαλόνι με την εικόνα. Και εσύ μη διανοηθείς να προσκυνήσεις, α. Προσκύνησε στο γραφείο για σήμερα. Τώρα! Αγάπη μου! Τώρα! Τώρα, αγάπη, δεν αφήνεις αηδίες, λόγω! Πιάζεσαι, μωρό μου! Α, καλά, εγώ φταίω που σου πέρα να φες! Ναι, σου άνοιξε, όριξες ένα και μας θυμήθηκες και εμάς! Άνοιξε την πόρτα, μωρή πλαμένη! Τώρα, αγάπη μου! Άνοιξε! Α, τι να πω! Άνοιξε, ρε παιδί μου! Μωρό μου, τώρα! Αχ, καλά εδώ! Έβαλες και το κλειδί πίσω από την πόρτα, Γαλανομάτα κοπελιά που το μου βγάλεις εμένα και γλώσσα. Δεν πάει καλά το κοριτσάκι. Πώς πάει η συνάθρηση. Πώς να πάει η συνάθρηση. Μας έχει πρίξει ο σεβασμιότατος μία ώρα. Τώρα ετοιμάζεται να πάρει τη σκητάλη μάνα μου. Βαρέθηκα μόνος μου κάτω. Μόνος του, ρε. Δεν σου κάνει πια παρέα η ελεγκάν και φινετσάτη Κόντογλου. Κάθισε και ακούς τις βλακίες που λέει η μάνα μου. Πρώτα απ' όλα η κοπέλα έφυγε. Α, χωρίς την οικογένειά της. Άγιες πιέ. Α, για να κάνε φάτα. Φάτα με ρε. Εφαίρεσαι από χιλιόμα. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Πού το βρήκες με το πιόμα μέσα στον οντά. Όπου χουστάρα να τον βρήκα. Λογαριασμό θα σου δώσω εσένα. Θα μου πεις εμένα ότι έφυγε χωρίς την οικογένειά της ρε. Σκοίτα, μη μου ζαλείς τον έρωτα με την Κόντογλου. Είπαμε έφυγε. Μην αρχίσεις τώρα την κρίνια σαν τη μάνα μου. Η εσκόλμη και φεύγω και σε αφήνω μόνη σου. Βιάζεσαι μωράκι μου. Στο καλό και στο καλώδιο ρε. Δεν φταίει που τα έχεις κάνεις κατά. Μου κάνεις και σαν μπουκάλι από πάνω. Ναι. Τι κάνεις σαν τον βόδι προς τα ντουλάπα. Ε. Κάνει γου. Ψύχρα. Ντουλάπα είναι, δεν είναι σόπα. Αφού σε χαλάει, τι το πίνει. Πω εξυπνάνες, κοίτα. Ήρθα να πάρω μια ζακετούλα. Πάρτε, τι περιμένεις την έγκριση. Κάτσε να σε βοηθήσω για να σε χάλια. Απαράτα με ρε, δεν χουστάρω, δεν θέλω ρε. Να πας να σκεπάσεις την Κόντογλου, θα μου πεις εμένα ότι έφυγε χωρίς την οικογένειά της. Α, είσαι τελείως τρελή, την έχεις φύγει. Κάτσε εδώ να πήξεις μόνος μου. Ναι ρε, τρέχα σκυλάκι, τρέχα. Έχει χάρη που είναι μια ώρα δύσκολη, αλλιώς σου λέμε εγώ. Τι θα μου λέγες. Που μας κάνεις το καλό παιδί και τα αξιοπαλικάρια για τα μάτια της μάνας σου. Για τα φράγκα τα κάνεις όλα, ρε. Κοίτα, αν καταφέρεις να μου σπάσεις τα νεύρα απόψε, θα σου σπάσω τα γυαλιά και θα τα φοράς όταν θα τα σπάω. Καμώτα σου! Τους ακούτε? Σιγά, μουρσί! Είναι ο γαμπρός, αλλά είναι και η νύφη. Έλα και πες μου τώρα εσύ. Φταίει η Πέρσα μετά που προσπαθεί εδώ και 2 χρόνια να τους χωρίσει. Ε, φταίει! Πάει η κονίτσα. Ωραία. Ωραία, τι θα πεις, άσχημα. Βοήθειά σας. Βοήθειά σας. Κλαίω και οδύρομαι όταν εννοήσω την απώλεια. Για δεν εννοώ τις 50.000 ευρώ. Αχ, ήμουν δεμένος με αυτή τη συστηματικά από μικρό παιδί. Σφίξτε, σφίξτε. Κρατήστε από εδώ να σφίξω εγώ. Γιατί... Κύριε Λέισον! Τι έγινε καλέ! Δεν ξέρω, πάνε Πετρούβλου το σπίτι! Το σπίτι! Και την εικόνα! Και την εικόνα, είμαστε εδώ! Πέφτουν πέτρες, γυαλιά, καρφιά! Πού είναι η Κόντογλου, ρε! Όπα! Πού είναι η Κόντογλου! Μίλα, ρε! Η τρελή! Καλέ, ηρέμησε καλέ! Η Κόντογλου είναι στο σπίτι! Ηρέμησε καλέ! Στο σπίτι της είναι η Κόντογλου! Πατέρα, ευτύχε! Είμαι σίγουρη ότι η νύφη μου νόμισε ότι κάποιος παραβίασε το γραφείο, γι' αυτό και αντέδρασε έτσι. Δεν πηγαίνετε στο σαλόνι να πιείτε κάτι? Ναι, ναι. Ο Σβετλάν οδήγησε το πατέρα. Το καλυμάθηκε σας, πατέρα. Τόσου! Ανεκδίκητη! Τόσου, ρε! Πόλησε στο σπίτι! Δεν λέει και ξεχάνατε! Πού σου εσένα, ψυχοπαθή! Μα τι έγινε, καλέ! Αχ, δεν βαριέσαι, καημένη Σβετλάν, πέρασε και αυτή η νύχτα. Από τη μια μεριά μου πέσανε τα μούτρα. Από την άλλη, με τι μούτρα να της μιλήσω όταν έχει λερωμένη τη φωλιά του και ο Τάκης μου. Εν τέλει, η τρελή δεν είναι τελείως τρελή, αλλά εμένω στην άποψη ότι είναι αντελώς ακατάλληλη για το παιδί μου. Έχετε δίκιο, κυρία. Δεν μου λες εκείνο το σταυρό με τα ζυργονάκια.
που σου είχα τάξει στον έδωσα. Μάλιστα, κυρία. Τέτοια ανασφάλεια την έπιασε που αν δεν ξεσπούσε κάπου ήταν ικανή να κάνει ζημιά στο παιδί μου. Σίγουρα. Θύμισε μου αύριο να ψάξω και για τα σκουλερίκια. Είχε και σκουλερίκια ο Σταύρος. Ευχαριστώ, κυρία. Την είδες όμως την πονηρή Κατίνα ήταν, ε? Πού να τον αφήσει μόνο ανάμεσα σε τόσες καλονές της σειράς του. Τι καριόλα. Σε παρακαλώ, Σετλάνα, ντροπή. Δεν σέβεσαι τα εικονίσματα. Δεν μου λες, με έχεις ακούσει εμένα ποτέ να βρίζω? Συγγνώμη, κυρία. Και τι νομίζω ότι δεν μπορώ να βρίσω, αλλά να μαρτάμε για αυτήν την... Δεν ξέρω και πώς να την πω. Τι πουτάνα. Δεν σε αναγνωρίζω, λοιπόν. Εκτός από την Κυριακή θα πάρεις ρεπό και τη Δευτέρα. Να κάτσεις να ηρεμήσεις και να σκεφτείς αυτά που λες. Θα σου δώσω και 1000 ευρώ να κάνεις μια βόλτα στα μαγαζιά. Θα σου κάνει καλό. Ευχαριστώ, κυρία. Άντε, αγάπη μου. Άντε, αγάπη μου. Θα είσαι ψόφιο κι εσύ. Αρκετά κολλαστήκαμε με αυτήν. Μα αυτή η γυναίκα είναι. Σε παρακαλώ, φτάνει. Για ό,τι άλλο πεις, δεν φέρω καμία ευθύνη. Άντε, αγάπη μου, καληνύχτα. Ξεράσματα. Βασίλη Φερμέλα Μπούς. Καληνύχτα, κυρία Πέρσα. Καληνύχτα, κύριε Βασίλη. Ρε, ψοφολόγα. Για τελευταία φορά σε προειδοποιώ να πάψει να μιλάς στην ψυχοκόρη μου κατά αυτόν τον τρόπο. Ωραίο βιολί πιάσαμε. Θα μιλάω όπως θέλω. Έτσι να μιλάς στην ύφη σου. Να θυμόσαστε και τη μητρική σας διάλεκτο. Στο ίδιο καζάνι βράζεται. Προσπαθείς να στήσεις καυγά για να αποφύγεις κάτι γυμνή. Δεν συντρέχει λόγος να αποφύγω κάτι, διότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα ανήρ. Όπως τίποτα δεν συμβαίνει και τους δύο τελευταίους μήνες. Άντε ξάπλωσε και βγάλε από το μυαλό σου τα ανέφικτα. Έχουμε και φιλοξενούμενους. Επιτέλους πάρ' το απόφαση ότι είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Το ξέρεις ότι αύριο το πρωί σου τυχαίνει ένας προστάτης. Πώς θα τον αντιμετωπίσεις, ε? Κάνοντας ό,τι και τώρα. Τίποτα. Αχ, δεν μπορώ τα μούτρα νυχτιάτικα. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι από Δευτέρα βλέπουμε. Τελειώνω την νηστεία. Δεν μας παρατάς, ρε Πέρσα. Ξεκίνησες με περιορισμένες εμφανίσεις και από τότε που ούδεσαι στο γάιδαρό σου δίνεις την αυλία μια φορά το χρόνο. Μας έχεις τρελάνει στην αφωνία. Άντε. Ο γιος της Πέτρου είναι. Μπήκε εδώ μέσα να μας ξαφρίσει το κάθαρμα. Τον κουβαλάμε κιόλας. Μόνο κόρης έχει Πέτρου. Πες του, αδερφός της πήγε να δώσει τη σκόντου που είναι. Και μέσα να μας γδίσει και να μας πάρει το πολύτιμότερο. Έχετε
χτυπά το παιδί μου. Μερσή, μαμά. Η Έλσα είναι οικογενειακή φίλη από το 67. Νομίζεις ότι δεν θα τον ήξερα, ανόητη. Παίρνω την αστυνομία. Δεν έχω καμία όρεξη να ακούσω το παραλήρημα του να σηκωθεί. Μα τι κακός άνθρωπος είσαι επιτέλους. Η τελευταία του φράση ήταν Παναγιά μου, λυπήσουμε. Η πρώτη τελευταία. Η τελευταία άλλη θα ήταν. Μην πάρει την αστυνομία. Αλλά δεν πρόλαβε να το πει. Μα δεν καταλαβαίνετε ότι έγινε θαύμα. Μόλις με είδε, έπεσε στα γόνατα. Και έμεινε ξερός. Μήπως φορούσατε την κρέμα ανοιχτός όταν μπουκάρατε, γιατί έχει σημασία. Μαμά, δεν πιστεύω να το εννοείς αυτό, ξαδέρφη. Θα την πάρουμε την αστυνομία. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, λοποδίτης. Αν ήταν επαγγελματίας, δεν θα ήταν σε αυτό το χάλι. Είναι, θεία Νίκο, και μάλιστα δεξιοτέχνη. Ο άνθρωπος είδε στο πρόσωπό μου την Παναγία και μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι στα τελευταία του. Μα δεν το καταλαβαίνετε, έχω χρεωθεί την ψυχή του. Αυτό κόντεψε να σε εκδίσει στην πεθέρα. Πάτσι είσαστε. Είναι μια χαρά και θα συνέλθει γρήγορα. Να μας το πει γιατρός. Εγώ δεν θα ρισκάρω τη ζωή του στις εικασίες ενός γυναικολόγου. Θέλω παθολόγο. Μα πώς να το κάνουμε δηλαδή. Άντρες, γυναίκες, στην κυρά μας τη μαμή. Θιέ, φώναξε ένα ψυχίατρο. Τάκη, δεν σου επιτρέπω. Τι μου επιτρέπει, να φώναξε τον ψυχίατρο που σου λέω να μας. Και εσύ σημειώνετε να τον βοηθήσουμε, γιατί δεν είναι κλινική. Άφησε, Τάκη, σε αυτά έχω αρκετή εμπειρία, θα το χειριστώ εγώ. Πώς θα το χειριστώ. Έτσι. Άσε, θα σου δείξω εγώ, μου έχει μάθει μανούλα. Κάτσε. Τι κάνεις, βρε! Δεν σου επιτρέπω! Εσύ κάνει κάτι να σωθεί ο Χριστιανός, γιατί... Γιατί αν φύγει αλειτουργητός, θα σε καταραστώ. Και ό,τι ξεγεννάς θα έχει τέσσερα πόδια και ουρά! Μα άσε τον Νίκο να το συνεφέρει και έλα να πάρουμε τηλέφωνο! Ζαμέ! Το τηλέφωνο δεν θα τα αγγίξει κανείς! Όποιος θα τον πάρει από εδώ μέσα θα τον πάρει όρθιο! Στα πόδια του! Μα θα τον πάρω διάλογο και θα τον σηκώσει, έχεις τρελαθεί τελείως! Βρε, θα σε πάνε μέσα, βρε, για απόκρυψη, υπόθαλψη, συνέργεια και ποιος ξέρει γιατί άλλο! Αυτός ο άνθρωπος πέντε εγκλήματα σε κάθε όνομα θα έχει και δεν θα έχει και 100 ονόματα! Το μέσα πάντως δεν το γλιτώνετε με τον αλήτη! Τον αλήτη! Τι κάνεις! Σιγά, παιδί μου, σιγά, σιγά! Α, συνέρχεται! Δέστε τον τώρα που είναι βολικός! Αναγία μου. Αναγία μου. Τα βλέπετε? Σας το έλεγα, Θωμάδες. Άνοιξέ μου την ψυχή σου, αγόρι μου. Τι σε βασανίζει? Με ρέγουλα, άνοιξέ την, γιατί φωνάζω την αστυνομία, έτσι? Αναγεννήθηκα. Είχα εμπειρία. Δόξα τω Θεώ. Γέμισε η καρδιά μου μια πρωτόγνωρη ζέστη. Απ' τα χαστούκια θα είναι. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω με λόγια. Είμαι ζωντανός και σας αγαπώ όλους. Δέχεσαι τον Χριστό στην καρδιά σου, σαν προσωπικό σου σωτήρα? Τον δέχομαι. Είσαι ελεύθερος, αδερφέ. Τι ελεύθερος, εμένα, έχεις τρελαθεί τελείως. Δεν έχει χριστιανούς η φυλακή. Μούλασέ το. Είσαι αμαρτωλός και το ξέρεις. Δεν είσαι ικανός να κρίνεις αυτή την Άγια στιγμή. Αυτός ο άνθρωπος κι εγώ έχουμε βιώσει το θαύμα. Μήπως πρέπει να ξεκουραστείς, Πέρσα? Το ψυχίατρο. Μία το θαύμα, μία η κάθαρση του ασώτου. Δεν θέλει και πολύ ο άνθρωπος άμα είναι από μόνος του πειραγμένος. Κάνεις το σωστό, αγόρι μου. Στο μοναστήρι θα βρεις τον εαυτό σου και θα μπεις στο μονοπάτι του Θεού. Μου το υπόσχεσαι? Σας δίνω το λόγο μου. Σαν πολύ εύκολα τον δίνει το λόγο του. Μήπως τον έχει αυτόν κλεμμένο? Τις γόνες σου τις μέτρησες. Μα φωτιά θα πέσει να σας κάψει. Άπιστη, Θωμάς. Εντάξει, αγόρι μου, φτάνει. Δεν ξέρω για τις υπόλοιπες, αλλά μία γούνα τουλάχιστον τις έχει καεί. Ένα. Λοιπόν, άντε να τελειώνουμε. Τέλος, καλά, όλα καλά. Ξεκουβάλα. Δύο σκοπεύσατε. Ρε παιδιά, τι καπνί είναι εκεί? Τρία πιο. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Κανένας δεν θα κλάψει. Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Η ψυχή σαν και λιγόνι.
κύμα πικρό στην πλώρη μου. Πέρσα! Και τα πανιά σκισμένα. Κάτσε ρε Μάρια! Όλοι μου το έκανες αυτό! Δεν σου έχω κάνει! Σου έχω κάνει! Πέφτω στα γόντα και σε παρακαλάω, πρέπει να μ' ακούσει! Πέρσα! Αφήστε με να μιλήσω μαζί του! Σε ακούει! Και βέβαια μ' ακούει, νομίζω την ώρα να τον αμφισβητήσει! Την ακούει, θεία, κάνε κάτι! Έχεις ανάγκη να του ανοίξει την καρδιά σου! Είναι ο μόνος που εμπιστεύομαι πια και εκείνος αποδώσει δικαιοσύνη! Για αυτό που έγινε! Και βέβαια, Νίκο, πληγώθηκε ένα παιδί του αγαπημένο και θα μείνουν οι ένοχοι ατιμόρυτοι! Είσαι δίκαιος πατέρας! Δημιούργησε τον πατέρα της για να εκφράσει την καταπιεσμένη οργή που το θηλυκό της πρότυπου απορρίπτει ως έκφραση! Τι λένε, βιάζει τις μούρδες, ή κάνε κάτι, γιατί ξέρεις τι σκατόγερο ήταν ο παππούς! Τι του ζητάς, Πέρσα, και είσαι πεσμένη στα γόνατα! Να θανατώσει το κτίνο. Παντρεύτηκα από μικρό κοριτσάκι και δεν υπήρξε ποτέ του gentleman. Τρέχα και πες το που πάει να φύγει, έτσι όπως είναι, λαμπαδιασμένος. Μα όλεσαι. Δεν υπάρχει έλεος στην ψυχή μου. Δεν υπάρχει έλεος. Θα το σπλαγνίσουμε, πατέρα. Σπλαγνίσουμε και βοήθησέ με. Δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Κι ας καώ στην κόλαση. Μη μου το ζητάς αυτό. Κάνε αυτό που σου λέει ο πατέρας σου, γιατί θα έχεις πολύ άσχημο τέλος. Μα επιτέλους πια δεν υπάρχει τάκ. Αυτή τη στιγμή αφήστε με ήσυχη να προσκυνηθώ. Σιγά που τη σάλεψε, μια ζωή σαλεμένη είναι. Α, εδώ είσαι. Καλά να πάθεις και λίγα πάλι έπαθες. Μας έχεις τρελάνει εδώ πέρα όλους και πιο πολύ εμένα που κοιμάμαι μαζί σου. Δευτέρες, Παρασκευές, νηστείες, κάπου καθυλώσεις, Θεός σου ζει. Παπά! Σούτιασε, μπαμπακόσπορε. Εδώ μπήκε κλέφτης στο σπίτι μας, γιατί να φωνάξετε την αστυνομία. Έφυγε με το ραδιοταξί. Είδε λέει την Παναγία. Ποια Παναγία, μωρέ, τη φρενοβλαβούσα του Πανεράματος, τη δραματουργία. Άψε λοιπόν, αρκετά να ξεφτέλησες μπροστά σε τόσο κόσμο, ανέτοιμο, ερπετό. Και με τη δούλα, και με τη δούλα, και με τη δούλα, μάλιστα, μάλιστα κυρία μου, έκανα τη δούλα καλύτερη από σένα. Τη δούλα, την τζαχπίνα, τη ζουμπουρλή, που κάθε μέρα μαζί της έχω τα Ιλιανιού. Άσε τα μάτια μου, παλιοσύλικο! Αναχαθείς, τσουλάρα! Από την ημέρα που σε παντρεύτηκα, πέρασες τη ζωή σου σαν ερπετό! Πήρες το χρώμα ενός καθώς πρέπει περιβάλλοντος για να κινείς αθέατος, αλλά ευτυχώς που έγινε κι αυτό! Να καταλάβουν όλοι το ύπουλο καμουφλά σου! Έξω από το σπίτι μου, σάμνα! Πάρε και τη δούλα σου μαζί! Μες το διάολο! Τάκι! Τακίμιο! Μπαμπά! Καλέ! Την πυροσβεστική την πήρε κανείς! Στάχτη να γίνει το παλιόσπιτο, δεν το θέλω! Τάκη, Τάκη, πάρε με στην Αθήνα μαζί σου. Μην κάνεις έτσι, Μανούλα. Λοιπόν, αύριο θα πίνουμε το καπουτσίνο μας στην πλάκα! Πλάκα μου κάνεις! Παρόλο που ο Τάκης δεν της έκανε πλάκα της Ιφηγένειας, εκείνη μια πλάκα την έπαθε. Λίγο το έχεις να σου κουβαληθεί η πεθερά σου στο σπίτι σε φάση διαζυγίου, απατημένη και μυξοκλέουσα. Ήτανε στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος. Πήρε η Πέρσα τις βαλίτσες της μαζί με τη μιζέρια, τη μύρλα και την κρίνια της και τα κουβάλισε στην Αθήνα. Ε, πώς θα πήγαινε στο σπίτι του παιδιού της, μάδια χέρια? Όσο οι γυναίκες έχουν το κακό συνήθειο να είναι μονογαμικές και να μένουν κολλημένες στον έναν, θα εμποδίζεται η πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου. Με πιάνετε? Από όπου και να σε πιάσουμε, λερωνόμαστε. Πάμε τώρα στην αφιέρωση της φίλης μας με το όνομα «Προδομένες αναμνήσεις του καλοκαιριού». Είσαι μπανάρα, αγάπη. Την καλησπέρα μου στη φίλη. Και μια και ακούμε αυτό το τραγουδάκι, να πούμε ότι είναι μια επιλογή αφιερωμένη στον Ζανή από τα Ταμπούρια. Ξένη, λοιπόν. Το μίσος και αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι? Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς. Σκέψη μου παραλογή, σκέψη μου παραλογή, μήπως και μ' αγαπάς. Όλα τα όνειρα που κάνω
κάναμε εμείς. Τα έκανε συντρίμια με τη μία. Εσύ μου έκλεψες το γέλιο μια ζωή. Κι εγώ μια ψυχή φωτογραφία. Δεν χρειάζεται να κρύβεστε από μένα. Ξέρω τι περνάτε. Ένα από τα πιο ενοχλητικά σου ατού είναι αυτή η πολυγνωσία. Εγώ προσπαθώ να σας πλησιάσω και να είμαι ο εαυτός μου. Νόμιζα ότι μετά από όλα αυτά που περάσατε θα μπορούσαμε να είμαστε φίλες. Οι φιλίες θέλουν χρόνο και πνίγω μέχρι το καιρό πίσω. Εγώ είμαι σίγουρη ότι δεν τον έχετε ξεπεράσει ακόμα το Σημεωνίδη. Πού τη θυμήθηκες αυτή τη σαύρα? Καλά τώρα. Εγώ ξέρω ότι πριν κλαίγατε. Και μη μου πείτε ότι δεν σας έβγαινε η πασχέτζα. Γυναίκα είμαι. Αν ήσουν γυναίκα θα κυκλοφορούσε εδώ μέσα σαν κυρία. Όχι σαν ασθενή σε κηλικείο νοσοκομείο. Σπίτι μου είμαι. Δεν χαλαρώνετε ποτέ έτσι. Γι' αυτό και την πατήσατε από τη Ρωσιδούλα. Που την εμπιστευτήκατε πώς και τι. Το ξέρεις ότι είσαι θρασή. Σε παρακαλώ, άφησε με ήσυχη. Το ποιος την πάτησε είναι φανερό. Η Σαύρα έχει μια ξερή σύνταξη και δύο κάρτες με κάτι ψίχουλα που μου μάζευε και εγώ έκανα τα στραβά μάτια. Ήθελα η ανόητη να πιστεύει ότι έχει δικό του πορτοφόλι. Εύχομαι ο Θεός να τον λυπηθεί, γιατί αν δεν ήταν πεθερός, εγώ δεν θα ξέρω και για ποιον κύριο μιλάνε, κούκλα μου. Όπως θέλετε. Και τώρα περνάμε στην παραπονιάρα Θεσσαλονικιά με το όνομα Δακρυσμένη Παναγιά. Δακρυσμένη Παναγιά, γιατί τόσο καψούρα? Μανώλης Μητσιάς, το κλασικό ποτέ. Πάμε να τα ακούσουμε για τη φίλη που μας το ζήτησε. Τόσες νύχτες για σένα. Ποτέ. Ναι. Α, μάλιστα κύριε καθηγητά. Ναι, ναι, μισό λεπτάκι να κοιτάξω τις σημειώσεις μου. Στο αίμα μου μπαίνει ξανά. Με εξέθεσε, ζών! Κι εγώ που χρόνιαζω για σένα. Ποτέ δεν θα πω σαν το σώμα. Ποτέ κι ας γίνω σαν σκιά. Ποτέ ας μοιράσω ακόμα στο πριν. Όχι Μίλτο μου, όχι, όχι. Έπαψα να παίρνω νέα της. Δεν είμαι πια συνδρομητής στην Πέρσα. Τι να γίνει ρε. Ούτε οι πρώτοι είμαστε ούτε οι τελευταίοι. Τι? Πώς το πήρε ο Τάκης? Ο Τάκης δεν είναι άντρας. Άλλωστε εγώ με τον γιο μου δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα επικοινωνίας. Ναι, κάτσε να σου τον δώσω, εδώ είναι. Ναι, πάρ' το Μίλτο, είπα. Ναι κύριε Γουκάκη, γεια σας, τι κάνετε? Καλά, καλά, μια χαρά. Η κυρία Μπέση? Δεν μου, συγγνώμη, δεν... Ζωή σε εσάς. Πείτε μου ότι ξαναπαντρεύεστε να σας συγχαρώ, να χαρώ κι εγώ. Ναι, σοβαρά, μπράβο. Διατηρητέα η κυρία? Τι, κοπελίτσα? Α, κοπελίτσα, μπράβο. Γιατί κοπελίτσα κύριε Δουκάκη μου? Τι, γιατί κοπελίτσα? Γιατί την πρωτοχρονιά του 89 που κάνατε μάνα και σας είχα πάρει τα σόβρακα ήσασταν ήδη 58 χρονών. Μα το κουλόγιο. Συγγνώμη, ξέρεις τώρα η νεολαία σήμερα έχει κακό γουστο αστεία, Ναι, ναι, εντάξει φίλε, θα σε ξαναπάρω, ναι. Άντε, γεια σου, γεια. Δεν μου λες που μπορούμε να μιλήσουμε? Λέγε. Μπορείς να της πεις να φύγει? Βελάνα μου, μωρό μου, δεν πας να φρεσκαλιστείς για το after, Αμέσως. Μιώνησε. Μην αργήσεις, Βασίλη μου! Φύγε, αγαπητέ μου, σου δώσω την καρέκλα και τη φας! Θα ηρεμήσω επιτέλους! Αν θέλεις να ξεσπάσεις κάπου εδώ, σε μένα, όχι στη Σβετλάνα! Πατέρα, μην παίρνεις τώρα το μέρος της Ρωσίδας σε μένα και θα χαιστούμε άσχημα. Βασίλη! Έλα τώρα, λέγε, ποιο είναι το πρόβλημα με τη μάνα σου? Λοιπόν, ετοιμάζεται να δώσει την Τζιμισκή στην εκκλησία και να γίνει νύφη του Χριστού. Ναι, γι' αυτό σε έφερα στην Αθήνα, τι νομίζεις? Πέταξε η μάνα σου μια παραλαπίπα και εσύ την πίστευες. Είσαι ηλίθιος. Νύφη του Χριστού, του διάολου η κάλτσα.
Μπαμπά, άμα δεις το μάτι της την ώρα που το λέει, θα τρομάξει, σου λέω. 30 χρόνια, λέγει, θα κλειστεί σε μοναστήρι. Τα πρώτα χρόνια με παρέσυρα και εμένα και αναγκάστηκα να ακυρώσω μερικά πρώτα τραπέζια πίστες. Ξέρεις πόσο το συγκένω με αυτό, ε? Θα το κάνει, μπαμπά, θα το κάνει. Ούτε λόγους θα μου γράψει στο σπίτι. Πάει, τη χάνουμε τη Τζιμισκή. Γι' αυτό σου λέω μαζέψου, μην βασίζεσαι πουθενά. Ούτε σε προμήθειες, ούτε σε μεσητικά, ούτε πουθενά. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Θα σε συμβουλεύω βήμα-βήμα, ε? Τι να κάνεις ακριβώς. Μέχρι το τέλος του μήνα να στο έχει γράψει. Δεν μπορώ να καθυστερήσω άλλο τον αγοραστή. 3 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά, ρετάκι. Αν δεν μπορείς να το ξεκολλήσεις τώρα που είναι ευάλωτη, να ξέρεις, να θεωρείς τον εαυτό σου άχρηστο. Εγώ μπορώ να είμαι άχρηστο, αλλά να σου πω κάτι άλλο. Μέχρι να γίνει αυτό, μην ξαναίγεσαι. Τι τα θες τα ξενοδοχεία πολυτελείας? Δεν μου λες τη μόσχα, το τσόκαρο που κουβαλάς μαζί σου σε προεδρικές, έμενε? Όχι, μην μου λες άκια, ε! Ένας μήνας στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ξέρεις πόσο κοστίζει εδώ μέσα? Εγώ είμαι φιλοξενούμενος εδώ. Πες το μου, ρε πατέρα, πες το μου. Να πάει η ψυχή μου στη θέση του, γιατί είχα ταλακιάσει. Δεν μου λες με ποιον ταλαβερίζεις, ποιος τραβάει τα έξοδα? Με σένα, ηλίθεια. Δεν το πιστεύω. Εγώ πληρώνω την προεδρική και τις... Σε πάνω... Και τις φεροφαγίες όλα εγώ τα πληρώνω. Α, δεν θέλω καρμιριές μου, θυμίσου τη μάνα σου. Γνωρίζομαι. Κρασί. Τι του κάνεις το κρασί τώρα, ε? Παιδάκι μου, έχει ξεραθεί η γλώσσα μου. Σε ξέρεις, έχουν ένα ωραίο φιμέ του 92, ναι. Φιμέ του 92, πόσο κάνει, ναι. Να σου πω, το 92 δεν είναι καλή χρονιά. Γιατί? Χάσαμε τη γιαγιά. Α, φέρ' το κρασί. Η πόρτα σχετα... Σκατά, στο στόμα μου. Αφήστε, αφήστε, πάω εγώ. Καλά, ποιος είναι τέτοια ώρα και με τις πιτζάμες? Δεν σου έχω πει, χρυσό μου, μετά τις 9 μόνο στα νοσοκομεία απαγορεύεται το επισκεπτήριο. Θα την βγάλει την πιτζάμα. Ιβάν, σημαίνει τίποτα? Φέρνω τα περιοδικά της κυρίας Αϊβαλιώτη. Α, λάθος κάνεις. Ο νεαρός από τα ψηλικά είναι. Το λέει και το κουντούνι. Το κουντούνι. Καλά το λέει. Φυσικά το λέει, χρυσό μου. Σε σπίτι που αγόρασε η Βαλιώτη δεν θέλω να φιγουράρει το όνομα της Άβρας. Πήγε να μου φέρει την τσάντα μου. Σε παρακαλώ, έλα κουνή σου. Πέρασε, αγόρι μου, μη στέκεσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η σύζυγος καλά? Ειρήνα τη λένε, πολύ καλά. Ευχαριστώ. Ειρήνα. Δεν μου λες, αγόρι μου, τα μεσημέρια κλείνουνε τα ψηλικά? Αν χρειάζεται, για σας κλείνουνε. Το παιδί εργάζεται, είναι υπάλληλος. Μπορούμε να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο και να έρθεις αύριο το μεσημέρι να με πάρεις να πάω στο κομμωτήριο? Ξέρεις, τα ταξί με ψυχοπλακώνουνε. Να σε πάρω στο τηλέφωνο που μου έδωσες. Ό,τι θέλετε εσείς, μα... Μήπως η Ειρήνα, η γυναίκα σου, έχει λίγο χρόνο να έρθει να βοηθήσει λιγάκι στις δουλειές του σπιτιού? Ξέρεις, η νύφη μου κάνει καριέρα ακαδημαϊκού. Δεν θα... χρειάζομαι βοήθεια, ευχαριστώ. Με βοηθάει η μάνα μου. Αυτά θα τα φας τώρα, χρυσό μου, ή θα τα αφήσει για μετά? Και τα άλλα για μετά. Ας έρθει η Ειρήνα στις 8. Εντάξει, θα της το πω. Με θέλετε κάτι άλλο? Καληνύχτα. Καληνύχτα. Δεν ήταν λίγο υπερβολικό 50 ευρώ για 4 περιοδικά? Τώρα εξηγείται γιατί 2 χρόνια σε αυτή τη γειτονιά δεν μπορείς να αποκτήσεις έναν έμπιστο άνθρωπο να σου κάνει τα θελήματα. Εγώ δεν χρειάζομαι παιδί για τα θελήματα. Α, δεν νοείται σπίτι χωρίς παιδί για τα θελήματα, νοείται. Το παιδί εργάζεται και το φέρατε σε δύσκολη θέση. Όταν ερχόταν από τη Ρουμανία δεν είχε όνειρο να γίνει χαμάλης. Όταν ερχόταν από τη Ρουμανία δεν είχε βρακί να φορέσει. Το όνειρο τον μάρανε. Καλό στον Τάκη. Δόξα τω Θεώ. Κάνεις και μια φορά το σταυρό σου μπαίνοντας. Φιλάμε, ο κόσμος έχει τρελαθεί τελείως, ε. Συναντώ στην είσοδο αυτό το Ρουμάνο. Αυτό που δεν μας μίλαγε μέχρι τώρα. Αυτό που μένει στην καρσονιέρα. Και άρχισε να μου μιλάει. Κύριε Τάκη, να σας πλύνω το αυτοκίνητο, κύριε Τάκη. Και χτυπήστε μου το κουντούνι, ό,τι ώρα να είναι. Τρελάθηκα, μου χαμογέλασε κιόλας. Σου χαμογέλασε το ματρόσκινο? Αυτό λες. Εγώ μέχρι τώρα νόμιζα ότι δεν μας λέει καλημέρα γιατί δεν ξέρει ελληνικά. Βρε τι κάνω τα 50 ευρώ. Τάκη, να αγοράζω αυτοκίνητο. Θα γυρίσω όλα τα μοναστήρια της Αττικής πρωτού καταλήξω. Θα αγοράσεις αυτοκίνητο, αφού δεν ξέρεις να οδηγείς ένα μαμά, σα ιδέες με τα μοναστήρια. Τέλος του μήνα αγοράζω και σοφέρ. Τον έκλεισα. Τι? Πότε πρόλαβες? Ο Ιβάν. Ο Ιβάν παρατάει τα ψηλικά και θα γίνει σοφέρ. Έπαιρνε 450 ευρώ και εγώ του δίνω 1000 με ένσημα.
Χίλια. Μανούλα, πολλά δεν είναι. Λες. Χωρίς ρεπό. Α, ναι. Καλά τότε, είπα κι εγώ. Πλην το αυτοκίνητο, το Ροτβάιλερ. Συγγνώμη, το ότι ξεσηκώνει τον άνθρωπο να παρατήσει τη δουλειά του, ενώ σε λίγες μέρες θα κλειστεί σε μοναστήρι, αυτό δεν σου κάνει εντύπωση? Εσύ, χρυσό μου, δεν έχεις διάβασμα? Έχει, έχει. Μανούλα, θα πάει. Μη για... Τι έγινε, θες να πάθουμε καμιά ζημιά βραδιάτικα? Τα μολύβια της ακαδημαϊκού. Λοιπόν, εγώ πάω μέσα. Άντε, έχω διάβασμα. Είναι, το χρυσό μου διαβάζει. Είναι. Ναι. Καριέρα κάνει. Τι είναι? Μανουλίτσα μου. Τι? Μανουλίτσα μου. Έλα. Τι συμβαίνει? Δεν θα κλειστεί σε μοναστήρι, ε? Δεν ξέρω. Άσε με. Έλα, μη μου λες άσε με. Θα αφήσεις το γιώκα σου μόνο του. Πώς να μείνω όταν δύο εβδομάδες τώρα ζω κλεισμένη μέσα σε αυτή την ντουλάπα? Γιατί ντουλάπα, ρε Μανούλα, θα με τρελάνεις? 180 τετραγωνικά σπίτι. Εγώ δεν λέω για το σπίτι μόνο. Ορίστε. Εδώ, κοίτα, φόρμα, παντελόνι, σακάκι, καλσόν, σακέτες, σουτιέν. Τρεις μέρες είναι εδώ. Αν ήταν πτώμα θα είχε βρωμίσει. Σαλόνι είναι αυτό ή βεστιάριο? Εντάξει, μην κάνεις έτσι, εντάξει. Θα πάρουμε μια γυναίκα. Τι να πρωτοκάνει και η καημένη μαμά της Ευγένειας? Γυναίκα θα σου βρω εγώ. Μία βρήκες εσύ και είναι θαύμα πως δεν έχει έρθει ακόμα το λιμωδόν να σας φραγίσει το σπίτι. Δηλαδή θα μείνεις? Θα το σκεφτώ. Έτσι μπράβο, ρε Μανούλα, έτσι μπράβο. Τι το θες τότε το μαυσολείο στη Τζιμισκή? Γράψτε μου να πάει στο διάλογο, μας τα φάει η εφορία. Όλα θα σου τα γράψω. Αρκεί να μου κάνεις και εσύ μια χάρη. Μια χάρη, όσες χάρες θες. Τι θες? Σε ξορκίζω, γιά μου. Χώρισε από αυτό το χυδαίο πλάσμα. Α, σε παρακαλώ πολύ, μαμά. Σε παρακαλώ εγώ, Τάκη. Αρκετά μας εξέθεσε αυτή η σαύρα. Δεν έχω πρόσωπο να φανώ στην κοινωνία. Με πήρε η Κόντογλου στο τηλέφωνο εδώ και δύο μέρες και εγώ δεν το σήκωνα. Γιατί έβλεπα τον αριθμό της στην αναγνώριση. Σήμερα με πήρε από απόκρυψη. Και το σήκωσες? Ναι, το σήκωσα. Γιατί, ρε Μανούλα, γιατί τις κάνεις αυτές τις αηδίες? Τόσες φορές σου είπα δεν θα σηκώνεις από απόκρυψη. Δεν είναι για καλό. Μου είπε ότι είδε τον πατέρα σου έξω από το σπίτι μας στην Τζιμισκή και της φάνηκε ότι ήταν με μια μικρούλα που είναι τρεποσύμπνα. Ήταν αυτή η δρογκαλιά, η Σβετλάνα. Είδε, λέει, κόντο με τον πατέρα μου. Σήμερα το πρωί. Τρεποσύμπνα με τη Σβετλάνα. Ναι. Έξω από το σπίτι μας στην Τζιμισκή. Το είδε η ίδια? Ή το πήρε ταυτί της, γιατί ταυτί της Κόντογλου είναι σαν ομελέτα, αρπάζει εύκολα. Από τη Σαύρα όλα τα περιμένω. Ναι. Μήπως τον είδε με τη Βέμπο έξω από τη μάντρα του Ατίκ? Μήπως είσαι με το μέρος του και παίζεις διπλό παιχνίδι για να τα έχεις καλά και με τους δυο μας? Γιατί και αυτό είναι τρεποσίμπλο. Τα είπαμε αυτά, ρε Μανούλα. Αφού με παίρνει τηλέφωνο και το κλείνω. Δεν μου αρέσει αυτό που κάνω. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, κοίτα να το κάνεις καλά. Κάτσε, ρε Μάνα. Α, σταμάτα να με λες Μάνα. Παρά είναι μπανάλ. Εν πάση περιπτώσει είναι πατέρας μου. Κάτσε, ντε. Να χωρίζω την Ευγένεια, να μην μιλάω στη Σαύρα, στον πατέρα μου θέλω να πω. Δύο πράγματα είπες μέχρι τώρα. Ένα για κάθε εκατομμύριο ευρώ που αξίζει η Τζιμισκή και ξέρεις ότι αξίζει 3. Τι κατάλαβα, δηλαδή έχει και άλλη δοκιμασία το μενού? Πρόσεξε, γιατί μελετάω την πιθανότητα να σου ζητήσω να αλλάξεις το επιθετό σου και να λέγεις Αϊβαλιώτης, μια και το δικό του σπίτι πρόκειται να ξεκοκαλύσεις. Α, μάλιστα. Γι' αυτό μου κοτσάρισες Αϊβαλιώτης το κουδούνι. Ναι. Πρόχειρο διαγώνισμα. Τι νόμιζα ότι δεν το είδα, επειδή έκανα για χάρη στα στραβά μάτια? Άλλωστε το όνομα Ιβαλιώτη. Μην τολμήσεις. Τι να τολμήσει, μωρέ, ο Μπάμιας. Τον έχουν θυμώσει τα 3 εκατομμύρια. Άρε, τι κάνουν τα λεφτά. Για να καταλάβετε, όταν ο Σιμεωνίδης πήγε και ζήτησε την Πέρσα από τον πατέρα της, αυτός του είπε: ακού, αγόρι μου, τα πολλά τα λόγια είναι φτώχεια. Εγώ δεν έχω γιο, εσύ δεν έχεις περιουσία. Αν θες την κόρη μου, θα γίνεις Ιβαλιώτης. Πρασίνησε η Σαύρα. Κοιτάζει την Πέρσα, ό,τι πει ο μπαμπάς, του λέει. Ευτυχώς που στην πορεία ο γαμπρός αποδείχθηκε χασοδίκης, πέσαν τα μούτρα του γέρου και φρόντισε οι κακοδικίες να χρεώνονται στο όνομα Σιμεωνίδης. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτό η Πέρσα κάθε φορά που τσακώνονταν το κοπανούσε. Σου δώσα το όνομά μου και δεν ήσουν άξιος να το κρατήσεις. Αυτό τον καημό έφυγε ο μπαμπάς. Εμένα αυτή η γυναίκα μ' αρέσει. Πώς το λένε, ρε παιδί μου? Ρέγκα και να είναι και αυγωμένη. Αρκετά με αυτό τώρα. Τ' ακούει και πονηρός και χαίρεται. Ρε, τι πάθαμε. Διαβάζω. Τι φωνάζεις, ρε! Άκουσε με, κοίταξε να βάλεις το κόλπο και την Ιφηγένεια. Ε. Ξέρει ότι η μάνα σου δεν την γουστάρει. Λοιπόν, πες της ότι δεν πήγαινε πια άλλο, ότι χωρίσατε και μόλις με το καλό σου τα γράψει,
Τα ξαναβρίσκετε πάλι. Άντε τέλειο, ρε, δεν έχουμε καιρό, Τάκη. Πα καλά, βρε, πώς θα πω ότι τα ξαναβρήκαμε. Πνίγεται σε μια κουταλιά νερό. Ρε, ρεσί, πες της ότι κάνει καλό κρεβάτι, ρε. Σταμάτα, πας να με μπλέξει για τα καλά. Λοιπόν, τέτοια ευχαριστία δεν την περίμενα από το γιο μου. Πώς θα ζήσω εγώ, ρε, με μια σύνδεξη που δεν θα μου αρκεί ούτε για τα πουρα και δυο παπτωμένες κάρτες. Να ξέρεις, για να διαχειρίζομαι εγώ τόσα χρόνια την περιουσία που σήμερα σε αναλαμβάνεις, έτσι, εγώ παράτησα την καριέρα μου. Ναι, να σου πω κάτι, το καλύτερο πράγμα που έχεις κάνει μέχρι τώρα στην καριέρα σου ήταν ότι την παράτησες. Α, πολύ καλά λοιπόν. Τότε κι εγώ να τα μαζεύω από εδώ, να πάω να δω τι θα κάνω με τις γνωριμίες μου. Πάντως εύχομαι να μην νιώσεις ποτέ ντροπή για τον πατέρα σου. Γιατί ο άνθρωπος απάνω στην επελπισία του μπορεί να κάνει πολλές κουταμάρες. Έλα, σταμάτα, Ξανθόπουλε, θα δω τι θα κάνω. Δεν κάνεις να φάμε. Στην καινούργια σας ερωτική φωλίτσα. Έλα, είναι πολύ ρομποντικά. Και θα απαλλάσσω και από μερικά έξοδα, γιατί εσύ είσαι και φραγκοφωνιάς. Ελπίζω να μην την πληρώνω εγώ αυτή την ερωτική φωλίτσα. Για να κουτσουλάτε εσύ με τη Ρωσίδα. Τώρα γίνεσαι σαχαλός. Ορίστε. Τα κλειδιά μου τα έδεσε ο φίλος μου ο Γεωργίου. Έλα, έλα, παιδάκι μου. Λοιπόν, θα έρθεις. Όχι. Βασίλη, πεινάω. Πεινάει, βρε. Και δεν ξανατοχειριστείς καλά το θέμα, έτσι. Άιντε, γεια. Στο καλό. Και καλοβούλιαχτη. Αμήν, γεια. Δώσε μου την κυρία Κόντοκλου, χρυσό μου. Ναι, έλα, Έλσα μου. Τώρα είδα την κλίση σου. Με θέλεις κάτι? Σήμερα το πρωί. Και τι σου είπε? Καημένη Σιμεωνίδη. Δεν την άντεξε την κλιμακτήριο, Έλσα μου. Πες μου κάτι που να με καίει, αγάπη μου. Του Βασίλη και της Δούλας τα καμώματα θα συζητάμε συνέχεια. Κοίταξε, Έλσα μου, θα σε αφήσω τώρα, θα σε πάρω σε λίγο. Μερσή. Ξαδερφούλα μου, δεν ξέρω τι θα κάνω. Μπορεί και να σκοτωθώ. Παρότι τα απαγορεύει η θρησκεία μας. Η Σαύρα Εθεάθηνα σουλατσάρει στην Εγλατίας με τον Ιθίδιο. Ο γιος μου δηλώνει εξαρτημένος από το γάμο του με τον Τζε Γκεβάρα ξυρισμένο. Θέλεις κι άλλα? Αυτή η στιγμή μπορεί να είναι και η πιο δραματική της ζωής μου. Στη γλυφάδα και πίνω καπουτσίνο. Εγώ δια της βίας αναπνέω. Πώς θες να αλλάξω τον αέρα μου? Τι καφές είναι αυτός? Αγόρι μου, τι καφέ μου φέρεσαι? Ακόμα και οι πέτρες έχουν καταλάβει πως είμαι ένας άνθρωπος χωρίς αντιστάσεις και μου σερβίρουν καπουτσίνο χωρίς κανέλα. Συγχαρητήρια, κυρία Σιμεωνίδη. Πολύ σπουδαίο έβριμα. Σιμεωνίδης. Χάρηκα. Κι εγώ. Ωραίο κυπάκι. Για λάδι είναι, τι. Μισό λεπτάκι. Καλά, ρε μάπα. Στην προγραμματισμένη επίσκεψη του κυρίου καθηγητή βρήκες να μου φέρεις κρίσπι ντακ. Τι ήθελα να σου φέρω, ψωμί, ελιά και κόσμο βασιλιά. Ω, ξυπνάδες. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας? Ο πατέρας σου πήγε να δηλώσει τη διεύθυνση για να του φέρουν τη σύνταξη. Ο μπαμπάς δεν βασίζεται στη σύνταξη. Και κάνει πάρα πολύ άσχημα ο μπαμπάς να του πεις από μέρους μου. Δεν φυγαίνει, έχει μάθει αλλιώς. Αν είχε μάθει αλλιώς, τότε τι το καλό θέλει με τη Σβετλάνα? Ωραία, έχει λυσάξει με τη Σβετλάνα. Η Φυγένεια είναι αποφασισμένος. Αν είναι αποφασισμένος, τότε να του πεις να τακτοποιήσει το θέμα με τη σύνταξη τώρα. Άντε τώρα. Κάντε μου. Τι να την κάνουμε, δεν έρχεται. Έχει λυσάξει με αυτό τον καραγκιόζη του καθηγητή σου. Τι κάνουν, νομίζει, όλοι αυτοί που κάθονται και ψάχνουν τα διάφορα? Θα μας το πεις εσύ γι' αυτό τώρα. Ναι, ρε, εγώ θα σου το πω. Χρηματοδότες έχουν βρεχαζεί. Κάτσε εσύ και βάζει κωδικού στα πύληνα. Εγώ έναν ξέρω, το Σλίμαν και άλλον έναν. Το Σταμπολίδη, ένα συμμαθητή μου. Α, το Σταμπολίδη, βέβαια. Να σου πω, εσύ δεν ξέρει κάποιο ανακάλυψε την Πενικυλίνη. Δεν μου λες, αυτά τώρα γιατί τα έφερες? Δεν είναι αυτός ο λόγος που ήρθες εδώ. Κάτι άλλο έχεις στο μυαλό σου εσύ. Ασχέτου θέματος. Βρε, σκέψου, βρε. Η ίδια θα ήταν τώρα αν είχες το δικό σου έτσι, τη δικιά σου αρχαιολογική ανασκαφή με μια χρηματοδότηση 300.000 ευρώ έτσι από την πάρτη μας. Για το όραμά σου. Για το όραμά μου. Σε τι οφείλεται αυτή η επικοινωνιακή σας δυνότητα, κύριε Σιμεωνίδη? Ας τις περικοκλάδες και μίλα καθαρά, ρε μάπα. Λοιπόν, δεν είναι το κατάλληλο μέρος για να σου μιλήσω, αλλά απ' την άλλη είναι και κατάλληλο γιατί. Γιατί? Έχει πολύ κόσμο. Θα είσαι ψύχρεμη. Ωστόσο έχει συμβολικό χαρακτήρα η πάπια. Ναι. Λυσάξαν και τα προβατάκια. Εξοχή. Η μαμά θέλει να χωρίσουμε. Τι έκανε, λέει? Να σου πω, τη βλέπεις αυτή τη μουρίτσα? Ναι.
Θα σας τυχώσω στη δική σου τη μουρίτσα. Ιφηγένεια, άσταστη, α. Το βάζει σαν όρο για να μου γράψει την τζιμισκή. Αμάν. Με υποτιμάς, ξαδέρφη. Του είπα πως αν θέλει να του γράψω την τζιμισκή, να κοιτάξει να χωρίσει. Με τον ίδιο τρόπο που ξαφνικά θα βρεθεί με 3 εκατομμύρια ευρώ. Άκουσες, κύριο Στάκης με 3 εκατομμύρια ευρώ. Πού μπορείς να τρως όμορφα? Να πάρω και άλλη μπύρα, στο τέλος θα την πληρώσουμε εμείς. Δεν πας να τη ρωτήσεις? Τρελάθηκες! Έπρεπε να τη ζητήσω παραπάνω λεφτά της κότας. Κάνατε μια συμφωνία. Αυτή έκανε συμφωνία, εγώ έκανα το μαλάκα. Δεν δυσκολεύτηκες. Υπό νορμάλ συνθήκες θα έπρεπε να γυρίσει πίσω ο Αδέκαρος ζητώντας έλεος. Αντίθετα τον βλέπει Κόντογλου σε όλα τα στέκια της Θεσσαλονίκης. Γιατί το δικό της κόβει, αγάπη μου. Ενώ εσύ έχεις 3 βαθμούς σε κάθε μάτι και δεν εννοείς να βάλεις γυαλιά. Στα ψέματα, ρε Ιφηγένεια. Εδώ υποτίθεται δεν μιλάω με τον πατέρα μου. Τι φοβάσαι πως μας χωρίσει τα αλήθεια? Στο κάτω-κάτω, εσύ δεν λες ότι με έχεις χεσμένο? Μωρέ, χεσμένος έχω. Η λύσα της είναι που με τρελαίνει. Γιατί δεν παραδέχεσαι ότι σε καίει? Εδώ κοντεύεις να καπνίσεις το πινέλο. Κυρία Σημεωνίδη, μπορώ να σας απασχολήσω λίγο? Ναι, 5 λεπτά, κυρία Αποστόλου. Χωρίζω και έρχομαι. Λες ψέματα, Σημεωνίδη. Σε είδα σήμερα το πρωί στην Εγνατία. Μην ακούς τις κακές γλώσσες. Γιατί δεν το λες καθαρά ότι τελειώσαμε? Να το αποδεχθώ, να μπω κι εγώ σε ένα μοναστήρι. Έλα να με επισκεφτείς καμιά φορά περνώντας. Έλα τώρα, αφού το ξέρεις, δεν μ' αρέσει να σ' ακούω να κλαις. Με παρασύρει πότε ο Σατανάς. Εσύ τώρα κοίταξε να προσεύχεσαι, για να με φωτίσεις το σωστό ο Θεός. Έχω δώσει μια φανέλα σου και τη διαβάζω. Τίποτα δεν λέει βλάσφημε. Μπράβο, ρε Ιφηγένεια. Το ξέρω ότι δεν είσαι κολλημένη. Στο τέλος πάντα με καταλαβαίνεις. Ναι, καλά, εγώ από την αρχή σε καταλαβαίνω. Άντε τώρα, ξεκουβάλα. Λαμπίκο το έκανε. Ναι, Έλα, μην τα παίρνεις έτσι, ρε. Μην κάνεις. Για λίγες μέρες θα είναι μόνο. Και να σου πω, πες τον τύπο στην πύλη, μην αρχίσει πάλι και με ψάχνει και γίνουμε κουλουβάχατα. Οκ. Okay. Πυλή. Δεν έχει τώρα. Έλα, δεν έχει. Ρεκόρο. Έλα, ρεκόρο, είδω. Έλα, εντάξει. Κι άλλο. Αντέλα. Κάντε τώρα. Έλα, Μακή. Έβαλα στη τσέπη του άντρα μου ένα κομμάτι. Το βίντεο δουλεύει. Τέλεια. Λαχτάρισέ το. Κάτσε. Α, τι μου πλέξανε, ρε. Κοίτα, κύριε Γιαννάγη. Πάλι τις ίδιες αίτιες, βλέπεις. Η ταινία της χρονιάς είναι, ρε. Απορώ πού βρίσκεις το αστείο. Άμα έχει χιούμορ κανείς. Αυτό που πρέπει να έχει κανείς για να γελάσει με αυτό το φιάσκο είναι χαμηλή αυτοεκτίμηση. Έλα εδώ εσύ. Κοιτάξτε να βάλετε αιτία διαζυγίου και την ασυμφωνία χαρακτήρων. Μην αναφέρεις όλα τα ντεφώτης. Θα γίνουμε ρεζίλ. Τυπικό είναι το θέμα, Μανώλα. Δεν ξέρεις είναι αδελφός. Μα καλά, δεν τη βλέπεις τι ανέστητη που είναι. Δεν μου λες, σου φαίνεται για γυναίκα που πάει να κάνει αίτηση διαζυγίου, Μανώλα, είπα, με χωρίζουμε φιλικά. Σταμάτα. Λοιπόν, κοίταξε να φύγει το συντομότερο από εδώ μέσα. Μόλις φτιαχτεί το διαμέρισμα της, θα φύγει. Θέλει όμως τις μέρες. Ναι, άντε να δούμε. Κουνήσου. Θα κάτσε να σε ψάξω. Ωραία, ψάξε. Άντε, να δούμε τι θα γίνει. Τι είναι αυτό? 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 Πάμε μέσα. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Πάμε μέσα. Πάμε, δεν μέσα. Τάκη. Φύγω, παιδί μου. Πάμε, μας περιμένει ο δικηγόρος. Γεννάει το ζώο. Γεια σας, μαμό. Καλά στερνά. Ο αγοραστής θα είναι. Ο πατέρας με το σουβλάκι του, εσύ και εγώ θες κι άλλους? Όχι, για σπήρα φτάνουμε. Άντε, πες μέσα να δούμε. Ποτέ
σαν να κουκλαμάτε. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει, Εβέλα. Κάτσε. Εδώ. Κάτσε. Κάτσε μια στιγμή να... να βγάλω το σταυρό μου, η Ελένη. Κολλάζομαι. Ένα λεπτό. Είμαι έτοιμη να κατρακυλήσω. Ξεκινά. Κόψτε τρεις φορές. Τόση σε λάλησε και ο Αλέκτορας. Με το αριστερό. Με το δεξί. Του σταυρού. Αχ, Παναθεμάσαι, Παναθεμάσαι Σαύρα. Μία. Δύο. Τρεις. Μίλα, χρυσό μου. Βλέπω πολύ μεγάλα προβλήματα. Και εδώ ο άντρας σας. Πού είναι? Αυτός. Ρίγας Πατή. Ρίγας Πατή, ο φάντης Μπαστούν. Και δίπλα του μια ντάμα καρού. Ντάμα τσόκαρο να λες. Κοιμάται κάπου. Ο γύρω-γύρω εκεί τέλασα. Σε νησί την πήγε. Δεν νομίζω. Βεβαιώσου, πουλάκι μου, βεβαιώσου. Τώρα που μπήκα μέσα στο βούρκο θα τη χτενίσω όλη την περιοχή. Δεν μου λες, Φλιτζάνη, ξέρεις. Στη Ρουμανία πίνουμε τσάι πιο πολύ. Α, δεν με νοιάζει, παιδί μου. Πες μου το δίκταμο, πες μου το φασκόμηλο, πες μου και το χαμομήλι αν χρειαστεί. Μόνο να μου βρεις πού είναι. Εσείς θα πάτε ένα μεγάλο ταξίδι. Τώρα τι σημασία έχει που θα πάω εγώ. Αχ, δεν είσαι καλή, Χρυσή μου. Αχ, δεν μου λες αυτά που θέλω. Έπρεπε να τηλεφωνήσω στην Κότοκλο. Αφού το βλέπω! Μεγάλο ταξίδι! Ναι, πολύ μεγάλο και θα πάμε μαζί. Θα με πάρετε! Για δες το λέει. Το λέει! Πού τα πάμε? Στο πύρτο εξώτερο. Είδες αγοραστή που σου βρήκα? Ζεστό, ζεστό, ε! Και δεν μου λες αλήθεια, Τάκη, τώρα πότε εσύ πας για συμβολιογράφο? Αύριο, μεθαύριο θα πάω. Ρε, και να στραβώσει, κυρία Πέρσα, γλέντια που θα κάνουμε. Α, δεν θέλω ητοπάθεια και γρουσούς γκες, θα λέμε ότι θα γίνει για να γίνει. Γιατί αν δεν γίνει, την κάτσατε. Βασίλη, δεν πάμε να χορέψουμε. Δεν ξεράσω. Χορεύεις την ηλικία σου? Α, δεν σου επιτρέπω, ε. Και σε προειδοποιώ. Από εδώ και μπρος η Σβετλάνα είναι μέρος από τη ζωή μου. Άμα θέλουμε να χορέψουμε, θα χορέψουμε. Θα χορέψουμε. Σα δεν τρέπεσαι, μωρέ, γεροξούρε. Α, θα σου ρίξω καμιά. Πατέρα, φρόνημα, ε. Δεν θέλω δράματα. Βασίλης μου χορεύει πολύ ωραία. Στο ταψί. Γιατί εκεί τον βλέπω να χορεύει. Λοιπόν, άντε πάμε, παιδιά. Το χορό του Ζαλόγκου επέλεξε να χορέψει ο Βασίλης και δεν τον βλέπω καλά. Το γύρισε και ο Τάκης τα καλαματιανά. Βέβαια, με τον Ιβάν Μαέστρο τους βλέπω να λυκνίζονται όλοι μαζί στη διασκευή του «Γιάννη μου, η φωλίτσα σου γιατί είναι λερωμένη». Γιατί, βρε? Μην ξεχάσεις τώρα την προσέξη. Είναι κομφιρμέ? Ναι, ρε μαμά, τον πήρα χτες. Στον τέταρτο όροφο δεν υπάρχει άλλο συμβολογραφικό γραφείο. Θα το δεις μπροστά σου. Παραδοσιακά η φανουρόπιτα είναι προτιμότερο να φτιάχνεται με νέα υλικά αντί με 7, όπως κάποιες άλλες δοξασίες υποστηρίζουν. Λοιπόν, αμύγδαλο 8, τι άλλο να βάλουμε? Βανίλια 9. Ψάξε, μην κάθεσαι. Στις 6, έτσι? Ναι, παιδί μου, είπαμε, ναι. Δεν έχουμε αμύγδαλο και δεν έχει και φόρμα του κέικ. Το ξέρεις ότι δεν υπάρχει φόρμα του κέικ στο σπίτι σου? Oh. Μην αναρωτιέσαι λοιπόν γιατί διαλύθηκε το σπιτικό σου. Επειδή δεν είχε φόρμα του κέικ στις 7 και 10 το πρωί. Μου μιλάτε τέτοια ώρα γιατί δεν είμαι καλά. Και μην κοιτάτε το τζάμι από μέσα, το μάτι γυαλίζει. Καλημέρα. Τι να κάνουμε τώρα, τα μαγαζιά είναι κλειστά. Να περιμένουμε. Δεν γίνεται, κυρία Πέρσα, θα μας καλάσει. Να το κάνουμε με 7. Ζαμέ. Αν δεν φανερωθεί η Σαύρα, μπορεί να με φάει η αμφιβολία ότι μπορεί να φταίγανε τα δύο υλικά. Καλέ να αμφισβητήσω τον Άγιο για μια χούφτα αμύγδαλα. Λαδάς λέγεται, μην το ξεχάσεις. Να βάλω... Μπορώ να βάλω... Θα βάλω... Γιατί δεν απαντάς? Βλέπεις ότι φτιάχνω φανουρόπιτα. Το βλέπω. Λοιπόν, να βάλουμε ξύσμα πορτοκαλιού και κονιάκ. Αλλά θα έχετε κονιάκ. Πού είναι αυτή? Μέσα βάφεται. Και μακιγιαρισμένοι την αναγνωρίζουν, πες της. Αμάν ρε μάνα, μες την κρίνια πρωί-πρωί. Ιφηγένεια, έχουμε κονιάκ? Ναι. Ορίστε, λύσαξες. Πού είναι?
Στην Κάβα. Πού είστε, στην Κάβα. Άσε. Άσε, κατάλαβα. Δίπλα στο φούρνο, πίσω από το κρεοπολί. Στις 6, έτσι. Δεν μου λες ο Γκεβάρα πότε φεύγει να μυρίσει το σπίτι διαζύγιο. Όλα στην ώρα του. Το λέω να το ξέρεις. Αν δεν συνέλθει ο πατέρας σου, στην επόμενη πίτα θα μας ζητάει νύχια γάτας και τσίμαρα ρουραίου. Ηρέμησε, σήμερα θα καλμάρεις, το υπόσχομαι. Σε ετοιμάζω έκπληξη. Κατεβαίνουν ο θείος Νίκος και η θεία Μάνια. Θα τους περάσω πρώτα από τον πατέρα μας και του βάλουν χέρι και συνέλθει και μετά τους φέρω εδώ, να ηρεμήσουν τη μάνα μου. Αντε να δούμε. Ξεκίνα, Ιβάν. Ώστε όλα πλεκτάνει. Αν θεμάσαι, Σάβρα Βασίλη. Αλλά αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Ζωά, πίστεψες ότι όλοι είναι με το νέρο σου, ε? Να, ο γιος μου και τα ίδια μου τα ξαδέρφια με τη Σάβρα τον άντρα μου και την οχιά την ερωμένη του που μου έκανε την αφοσιωμένη. Και πάει πάρα πολύ. Γι' αυτό μου τα μάσαγες, ε? Είναι μέρες που γίνεται αυτή η ιστορία. Περιμένεις να σου γράψω το σπίτι? Κάνε όνειρα, Τάκη. Τουλάχιστον θα γλιτώσω από σένα. Εκτός κι αν είναι και αυτή μέρος του σχεδίου για να βάλεις το σπίτι στο χέρι. Τι το θες τότε το μαυσολείο Τζιμισκή? Γράψου να πάει στο διάλειμμα, μας θα φάει εφορία. Όλα θα σου θα γράψω. Αρκεί να μου κάνεις εσύ μια χαρά. Για χάρη, όσες χάρες δες. Τι θες? Σε ξορκίζω, γεια μου. Χώρισε από αυτό το χιδέο πράγμα. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ εγώ. Δεν μου λες, φαίνεται και γυναίκα που πάει να κάνει αίτηση για την ζωή. Μα τα είπα, παρακολουθείς με φιλικά στα μάτια. Ώστε κι αυτή στο κόλπο, ε! Έδωσες δικαιώματα. Να με λυπάτε αυτό το πράγμα που πήρες για γυναίκα σου. Θεέ μου, την τεκατόμισα. Έπεσα στο στόμα του Γκεβάρα. Δεν πήρες ακόμα μυρωδιά? Τι μελέτησα, γκαντέ μου? Ναι. Ναι. Ναι, δεν σας ακούω. Ναι. Έλα, χρυσό μου. Με ακούς? Είμαι στο κομμωτήριο. Με ζήτησε κανείς? Στο κινητό μου. Α, όχι. Δεν έχω πάει ακόμα σπίτι. Από κάτω είμαι. Θέλετε να πω τίποτα, μας ζητήσει κανείς? Ναι. Πες ότι δεν έχω άλλη μπαταρία και... Τι ήθελε η τρελή? Ξέρω, λέει ότι είναι στο κομμωτήριο, αν τη ζήτησε κανείς. Δεν κατάλαβα, δεν είχε μπαταρία.
Σαν πως άκουγα κιόλας. Σπίναν την κουρούπα με στα αυτή μου. Την είδες? Να ποιες είναι οι έξυπνες γυναίκες στα κομμωτήρια. Όχι σαν και εμένα που σου κουβαλάω τα ψώνια. Και ποιο είναι το ευχαριστώ? Σου πήρα ρόλο, προχώρα. Χεράκια μου από τις δουλειές τόσα χρόνια. Μόνο όταν πεθάνω θα καταλάβεις τι θα πει μάνα. Αμήν. Έτσι σου να πω μικρό. Τι άλλο να περιμένω από σένα, ναι. Όλα τα παιδάκια όταν μιλάνε λένε μαμά. Εσύ σήκωσε το χεράκι και πες δεν τα. Μαμά του μπεκιά σου. Εμένα να μου μιλάς καλύτερα, τα ακούς? Πολλά λες ρε μανά. Δεν πας να βάλεις τα κρέατα στο ψυγείο? Ωραία. Τις προσευχές μου άκουσε ο Θεός και σου στείλε την πεθερά που σου στείλε. Όλα εδώ πληρώνονται. Έννοια σου και λίγα είναι τα ψωμιά της. Ώρες μετράει η κυρία Πέρσα. Στις 6 θα βάλει την τσίφρα της, στις 6 και 10, έτσι και τολμήσει να ξανακάνει μαγκές, θα φάει τέτοιο φτύσιμο από τον Τάκη που θα τις περισσέψει να τραβήξει κανένα λούσιμο. Ξέρεις, υπάρχουν και άνθρωποι που σέβονται τη μάνα τους. Δεν του λείψαν τα λεφτά του Τάκη. Τα λεφτά όχι. Τα πολλά λεφτά όμως, μόλις πουληθεί το σπίτι, έχουμε κανονίσει με τον Τάκη να πάμε ένα μήνα στη Βραζιλία. Το φαντάζεσαι? Ήλιος, χέστα και μάμπο. Και γιατί να ξενιδευτείτε, βρε? Το ίδιο κάνετε και εδώ. Μόνο που δεν φοράτε σομπρέρο. Λίγα λόγια. Δεν πας να φτιάξεις κανένα καφέ? Τι καφέ? Βραζιλιάνικο. Κορόιδευε, εσύ, κορόιδευε. Στο λέω να το ξέρεις. Αυτή η ιστορία της δίθεν αίτησης του δίθεν διαζυγίου δεν θα σου βγει σε καλό. Ρε μάνα, μέχρι να βάλει την υπογραφή είπαμε. Μετά θα κάνουμε ότι τα ξαναβρήκαμε. Αυτό τραβάει ο οργανισμός στο δουλεματάκι. Όποιος κρυφακούει, τις πομπές του ακούει. Ψέματα. Το αυτή, παιδιά, το έχουμε για να ακούμε τι γίνεται γύρω μας. Άντε να του βάλουμε και κανένα σκουλαρίκι. Κολλημένο αυτή σε πόρτες, τοίχους και παράθυρα. Δεν είναι σοβαρό αυτή και σας το λέω υπεύθυνα αυτό το πράγμα. Έχουν δει εμένα τέτοια αυτιά τα μάτια μου. Γι' αυτό σας προειδοποιώ. Το κρυφάκουσμα βλάπτει σοβαρά εσάς και τους γύρω σας. Γιατί μπορεί να βλέπουμε τώρα την Πέρσα να κρυφακούει, αλλά και η Μαρία με την Ιφηγένεια είναι παθητικές κρυφακουσμένες. Μωρε, κόβεται το ρημάδι. Το συνεχίζεις και ας ξέρεις ότι θα σε πεθάνει. Γιατί θα σε πεθάνει. Άσε μου, μωρέ, με την τρελή. Αν ήμουν και εγώ στη θέση του πεθερού μου, σιγά μην άφηνα τη Σβετλάνα για να γυρίσω πίσω στην ψυχοπαθή με την αγιαστούρα. Τον έχει πεθάνει τον άνθρωπο. Ας μην ήταν ο Τάκης να του τάξει μερτικό από την πώληση του σπιτιού, και θα σου έλεγα εγώ πως θα γυρίζει ο κύριος με την ουρά κάτω από τα σκέλια. Λες να καταφέρουν να του μεταπίσουν τα ξαδέρφια της. Ο Τάκης τους έφερε για ενίσχυση, αλλά δεν νομίζω να καταφέρουν και πολλά. Ο γέρος είναι καψούρης με τη Ρωσιδούλα. Τι νόμιζε δηλαδή, κυρία Πέρσα, ότι όλοι είναι σαν τον Τάκη που κόβει φλέβα για πάρτι μου? Θα δεν τρέπεσαι, βρε σάτιρε, που πήγες και μπλέχτηκες με αυτό το αχάριστο τσουλί, που από τη μέρα που τη μάζεψε η ξαδέρφη μου και λάδωσε το αντερό της, μου είχε αλλάξει τρία νούμερα σουτιέν. Ούτε μια ραγάδα, παιδιά, σας τορκίζουμε. Μάνια, πού τη βρήκες τόση οργή μέσα σου? Τη βρήκα. Γκασμά έπρεπε να κρατάνε οι γυναίκες, όχι τσάντα. Καλάζει, τόσο καραγκιόζης είσαι. Σταμάτα, Τάκη, μη σου στράψω καμιά ανάποδη. Βασίλη, σταμάτησε να ταυτίζεσαι με το μακαρίτι τον πατέρα σου. Πρέπει κάποτε να το αντιμετωπίσεις αυτό. Δεν πάει στο διάλογο και σε ρε Νίκο, που σε έχω χεσμένο 40 χρόνια εδώ, έχει καταλάβει ακόμα. Ρε, τι κάθεστε και λέτε? Εδώ να ανεχόμαστε να έχουμε τη Ρωσίδα μέσα στα πόδια μας. Αυτό ξαναπες το. Εμείς ήρθαμε για να σε σώσουμε, Σιμεωνίδη. Ναι, έλα, χρυσό μου, μόνη σου είσαι? Να πάρε τη μαμά σου και ελάτε στο κομμωτήριο. Κερνάω χαλάουα στον μπικίνι. Και να σπαγεί ο διάολος το πόδι του και να μας έπαιρνε το μάτι της Πέρσας. Κινδυνεύουμε άμεσα κι εμείς και ο Παναγιώτης. Μα δεν πάνε να κουρεύεται και ο Παναγιώτης? Α, αυτό να μου πεις. Παιδί μου Τάκη, Παναγιώτη σε βαφτίσαμε. Αυτή είναι. Τι θα κάνω τώρα? Μόνο αν πεις την αλήθεια θα είσαι συμφιλειωμένη με τον εαυτό σου. Τι λέω, μάζεψε τον πατέρα, θα μας μπλέξει άσχημα. Τρελώσεις, ρε. Εδώ είμαστε για business. Απάντησε της και να είσαι φυσική. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κι εγώ δεν θα είχα μπλεχτεί σε αυτή την ιστορία αν δεν ερχόμουν με την ελπίδα ότι θα σε έβρισκα μετανιωμένο και θα σε γύριζα εγώ ίδια πίσω στη γυναίκα σου. Θεούλα μου, αγαπούλα μου, σε παρακαλώ, απάντησε. Σε πήραμε για πρέφυρα καλής τελείωσος. Πρόσχετη θα πεις, μην μας διαλύσεις. Ξεδέρφη. Ξέχνα το φόβο σου και πρόσεξε να καταλάβεις καλά αυτά που θα σου πω, γιατί δεν θα τα επαναλάβω. Τα ξέρω όλα. Σας είδα. Καταρχήν, εμείς οι δυο τελειώσαμε. Ελπίζω να ξέρεις πως είσαι φίδι, ε. Θα πρέπει να σου εξηγήσω πρώτα, Πέρσα μου. Τι να μου εξηγήσεις, αδέρφη? Καταδέχεσαι να στέκεις το ίδιο σκαλοπάτι με τη φιλενάδα του? Είσαι αίμα μου, μάνια. Ένα φίδι που δαγκώνει την ουρά του.
Δεν θα θυμώσω, γιατί άμα σου εξηγήσω, θα καταλάβεις. Πες μου. Πες μου, είναι καψούρης. Η νύφη μου και βάρα με διέλυσε. Είπε πως ο γέρος του Τάκη είναι καψούρης με τη Ρωσίδα. Καταλαβαίνεις το σοκ να ακούς. Να ακούς την Καρακάξα να λέει τον πρώην άντρα σου γέρο. Όσο για το λουκουμά των ανιψιών σου, κόβει λέει φλέβερ για εκείνη. Θα γίνει λουτρό αίματος, το νιώθω. Καταρχήν, με τι προσόντα τα λέει όλα αυτά. Τα χαιρετίσματά μου στην ξαδέρφη. Όχι ρε παιδιά, ίσα που προσδίδω φυσικότητα. Εγώ να δεις τι χαιρετίσματα έχω να του δώσω. Μπουγιουρντί, που έλεγε και η γιαγιά μας η Βέτα, η συγχωρεμένη. Για δώστε μου στο τηλέφωνο. Σου έλειψε η Θεσσαλονίκη, Πέρσα! Κοίτα, μην προδοθείς από την ταραχή σου. Τα ξέρω όλα. Σας είδα. Άκου τώρα. Εσύ και η Μάνια θα συνεργαστείτε μαζί μου. Αλλιώς θα φροντίσω να μάθει, ξαδέρφη μου, ποια είναι ο μεγάλος έρωτας στη ζωή σου και ασού είχα ορκιστεί εκείνο το βράδυ του 73, να το πάρω μαζί μου στον τάφο μου. Ναι, ίσως είναι καλύτερα τώρα που είσαι ελεύθερη, διότι η ψυχή του ανθρώπου που ξέρει να αγαπά και να περιμένει είναι πάντα πρόθυμη για τον έρωτα. Αρκετά, γιατρέ. Πάρε τη γυναίκα σου και φρόντισε να συναντηθούμε το συντομότερο. Πρόκειται να πέσουν κεφάλια και είσαστε σε λάθος στρατόπεδο. Ναι, πέρασα μου. Ναι. Έννοια σου και θα σε συγυρίσω. Αφού σου είπα, ρε παιδί μου, είπα να πάμε να τη βρούμε στο κομμωτήριο. Και αυτή όχι μόνο δεν ήταν εκεί, αλλά είπα ο Μισέλα ότι δεν πάτησε καθόλου. Και είχε και ραντεβού για φρεσκάρισμα. Συγγνώμη, η θεία σου που είναι που την κάνουν καλά. Τι πάει να πει για ψώνια τα ψώνια. Για σόπινγκ τους φέραμε στην Αθήνα. Καλά, Τάκη. Άντε, γεια. Γεια, εδώ. Αυτά δεν είναι καθόλου καλά σημάδια. Από αυτή την ιστορία εσύ θα βγει καμένη κακομοίρα. Μαμά, τον μπακιάζεσαι. Άντε. Αν δω ότι όλα πάνε καλά, θα έχετε άλλες 10.000 ευρώ και άλλα τόσα στο τέλος. Σύμφωνοι? Ιβάν, εγκολεόκι. Τη δουλειά την κλείσαμε τώρα. Δεν μπορώ να κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Γιατί, χρυσό μου, της γούνα σου μανίκι είναι. Ποια γούνα, κυρία Πέρσα. 3 χρόνια το ίδιο παλτό φοράει. Τα βλέπεις, Ειρήνα, 3 χρόνια το ίδιο παλτό. Και σκόρος να ήσουν, θα το έχεις βαρεθεί, αγάπη μου. Θα δουλέψουμε, θα δεις. Να, και σε 20 χρόνια θα έχετε μαζέψει 5 ψίχουλα. Όχι καφετέρια δεν ανοίγετε. Να είστε τυχεροί αν βρεθεί καρότσι να πουλάτε ζεστό σαλέπι στο Βουκουρέστι. Αυτό που λέω εγώ τα κοινή. Πρόσεξε, χρυσό μου, δεν μ' αρέσει καθόλου το φυσίκ του. Απειλείς 2 απροστάτευτες γυναίκες. Ωραία, έπρεπε να του ρίξει άλλη μία, να δει αυτός. Δεν είναι συμπεριφορά ενός businessman αυτή. Καλά σου λέει. Αν είναι να συνεργαστώ με τη ρουμάνικη μαφία, θέλω να το ξέρω. Τι λέει? Μα θα μιλάμε για business τώρα μπροστά στην Ειρήνα, κυρία Πέρσα. Θέλω να ακούσω το ναι και από το στόμα της. Πες ναι. Ναι, το είπε. Ένας άντρας που φέρεται έτσι σε μια γυναίκα που κλαίει. Δεν είναι gentleman. Εμένα μ' αρέσουν οι δυνατές γυναίκες. Μάζεψε τη γλώσσα σου, Ιβάν. Ανάγωγε, που θα πεις σε μια κυρία και τι γυναίκες σου αρέσουν. Και άλλη φορά όταν σου μιλάω εγώ, τα μάτια σου στο πάτωμα καρφιά. Τι έγινε μετά? Πέρσα και Ιβάν καρφί για Θεσσαλονίκη. Βασίλης, Τάκης, Ιφηγένεια, τον ύπνο του δικαίου, κάνοντας και όνειρα πως θα φαγωθούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το μόνο που τους έμεινε είναι να περιμένουν την Πέρσα να έρθει. Δεν ήξεραν όμως από πού θα τους έρθει. Perché ti voglio bene, restano 1000 ricordi
στα παπούτσια. Στην ντουλάπα. Να τα αφήσει εδώ να τα χάσω. Θες και αύριο το πρωί τι θα κάνω? Θα τα ψάχνω και να τα βρίσκω. Και να σου πω εσύ, χαλάρωσε. Και αύριο το πρωί τι θα κάνεις? Η κυρία Πέρσα με πληρώνει για να είναι το σπίτι καθαρό. Καθαρή είναι η κλινική. Και εξάλλου η κυρία Πέρσα λείπει και αναβάλλονται τα χειρουργεία. Τελειώνω. Άντε να δούμε. Είμαι καλά, περνάω για χαρά. Θέλω να μου χρειαστώ θέματα, πως είμαι καλά. Είσαι πολύ μεγάλη φίρμα τελικά, Τάκη, έτσι? Τρεις μέρες προσπαθώ να σε συναντήσω. Αφού ξέρεις ότι έχω τώρα και τον μπαμπά. Τι με θες? Να μου υπογράψεις ένα αυτόγραφο θέλω. Να σας βάλω κάτι να πιείτε πριν το φαγητό. Τι παραγγείλατε κιόλας? Έχω φτιάξει σαλάτα αβοκάντο, ρόκα και ψάρι ψητό. Αχ, το χρυσό μου, δεν έχεις φτιάξει. Στο φούρνο? Στο ταψί. Μήπως ήθελε τη γάστρα, αγάπη μου? Γάστρα μη με μαλώνετε. Γάστρα μη με μαλώνετε. Γάστρα μη με μαλώνετε. Κάτσε κάτω ρε, πρέπει να μιλήσουμε. Να φέρω τις παντόφλες σας. Χρυσό μου, βουλάκι μου. Να πας στην κουζίνα. Άμα θέλει τις παντόφλες του, να πάρει τον κόλο του και να πάει να τις φέρει. Έλα, χωρισάκι μου, έχει τα νεύρα της, είναι. Βρε, αφού θέλει να μας εξυπηρετεί, γιατί το χαλάς και δεν το απολαμβάνεις? Πρέπει να συνηθίσεις, αγάπη μου, γρήγορα την άνεση των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το συντομότερο. Καλά ρε μάπα, δεν καταλαβαίνεις ότι κάτι πάει στραβά? Τίποτα δεν πάει στραβά. Όλα πάνε ανέλπιστα καλά, μην αρχίσεις πάλι τα ίδια. Και τότε γιατί αποφάσισε ξαφνικά να πουλήσει το σπίτι και να σου δώσει ένα τα λεφτά από εκεί που δεν ήθελε καν να στο γράψει? Γιατί στον τρίτο έχει τα παράσημα του παππού και στο δεύτερο τις ψαροκασέλες της γιαγιάς της. Προσπαθεί, βρε, να κερδίσει την εύνοιά μου. Σου λέει, αφού θα το πουλήσει, γιατί να το γράψω? Το πουλάω εγώ και του δίνω τα λεφτά. Δεν άκουσες τι είπε ο θείος? Τώρα που χωρίζει με τον πατέρα, προσπαθεί να κερδίσει την εύνοιά μου. Δεν καταλαβαίνεις. Γιατί? Φοβάται μη χάσει την επιμέλεια? Αμάρε, Φιγέννη, είσαι τελείως μονοκόμματη δηλαδή. Σντουμπ. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα από ψυχολογία. Εντάξει. Εντάξει, ας πούμε ότι το κάνει για να σε κερδίσει, έτσι. Όλες αυτές οι γλύκες με μένα, τι ρόλο βαράνε? Ξέρεις τι μου είπε φεύγοντας? Μέχρι να γυρίσω από τη Θεσσαλονίκη να τα έχετε βρει, χρυσό μου. Κοιτάξτε να ξαναφτιάξετε το γάμο σας. Η γλυκιά μου. Και πού το βλέπεις το περίεργο? Δεν άκουσες τύπο θείος? Επειδή αυτός ο χωρισμός με τον μπαμπά την πόνεσε πολύ, προσπαθεί να με γλιτώσει εμένα από ένα τέτοιο βαρύ πόνο. Ναι, λίγα πράγματα συμβαίνουν στη ζωή της. Την άλλαξαν τα βάσανα, η Ιφηγένεια. Και αυτό ο θείος το είπε? Όχι, αυτό το είπε η θεία. Μην κάνεις έτσι. Την ξέρει καλύτερα από όλους. Έχουν μεγαλώσει αδερφές. Έτσι πες μου. Μην χρεώσουμε όλες τις μαλακίες στο θείο. Μωρέ, άσε τώρα. Είναι και άλλα που δεν ξέρεις. Άσε με που σου λέω. Δηλαδή? Προσπαθούν να τις κάνουν προξενιόβρε, χαζί. Εμείς μπορεί να τον κοροϊδεύουμε το θείο, αλλά αυτός ξέρει τι χρειάζεται τώρα η μαμά για να ξεπεράσει το χωρισμό. Απλώς προσπαθεί να μου το φέρει όσο γίνεται πιο μαλακά. Έχω κι εγώ λόγο σε αυτήν την ιστορία, έτσι? Γιατί ρε μάπα, δεν θα δώσει την ευχή σου στα παιδιά? Άσε να το ζωρίσω λίγο. Άμα θέλουν την ευχή μου, ας την αγοράσουν. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. Tonight of all the nights in my memory, memory that pours in the brain. Locked her in the dark, chains we mark, Emmanuel. Song like a song, refrain. Face of a child, rain in your hand, tears in your eyes. Έλα βρε παιδάκι μου, τι έγινες? Καφέ? Μου είσαι παράπονο, δεν καταλαβαίνω, δεν πατέρα, πας καλά? Χωρίζεις εσύ και μας έχεις κάνει αμάσα λογάκια και τρέχουμε πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ένα σαγάκι βρε παιδί μου, ο λαιμός σου είναι χάλια. Μπορούμε να μείνουμε για λίγο
λίγο μόνη, εσύ, εγώ και ο λαιμός μου. Με τον μπαμπά σου κανονίζουμε μαζί το πορτοφόλι. Τι λέει, το δικό μου πορτοφόλι κανονίζεται μαζί, γιατί εσύ δικό σου δεν έχεις. Βασίλη, δεν πούλησε η γυναίκα του στο το σπίτι. Το σπίτι, ακόμα εκεί είσαι εσύ, ρε, πάει το σπίτι, πουλήθηκε. Θα σας βράξει κιόλας σε λίγο. Βλέπεις, ποια λες εσύ η γυναίκα σου, τη μάνα μου. Πρόσεξε, Σβετλάνα. Πρόσεξε, κυρία Πέρσα, θα τη λες, γιατί αλλιώς δεν δίνω φράγκο. Και μετά να σε δω ποιο πορτοφόλι θα κανονίζεται με το Βασίλη. Βρε παιδιά, βρε παιδιά, βρε παιδιά. Τώρα που κάναμε τη δουλειά μας και φτάσαμε στο τέλος, θα χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα. Εγώ έχω καρδιά λόγου, δεν χαλάει με τίποτα. Είσαι σίγουρος, δεν θέλεις να σου παραγγείλω κάτι? Όχι. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, στα πεταχτά την είδα. Άσε, παιδί μου, τα φιλιά σου, μιλάω. Στα πεταχτά λοιπόν την είδα, αλλά το ζητούμενο το έμαθα. Ξέρεις, δεν μπορούσα να πω κατευθείαν στο ψητό. Την ξέρεις τώρα, τη μαμά. Μπορείς να της πεις να με κοιτάει έτσι. Τι θα πει τίποτα, Ειρήνα? Για ποιο λόγο σ' άφησες το πόδι μου, ε? Έκανε ό,τι μου είπατε. Και σου είχα τονίσει να κρατήσεις και να δώσεις προσοχή στις συμβουλές μου. Όχι σαν το θείο του από εδώ που βρήκα 5 κλήσεις του στο τηλέφωνο του Τάκη. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, το έψαξα. Το έψαξα, μπορώ να πέσω πολύ χαμηλά όταν το επιθυμώ. Μα θείος του είναι, μπορεί κάτι να ήθελε να το ρωτήσει. Να το ρωτήσει τι και πήρε 5 φορές? Τους αριθμούς του Τζόκερ έναν-ένα. Ηρέμησε, Πέρσα. Μπορεί να μεγάλωσε με μια μητέρα δεσποτική όσο εσύ. Αλλά υπομονή, έχει και τα ωριά της. Μας εκμυδενίζεις σαν προσωπικότητες. Πάψε και εσύ, Βρενίκο, αφού βλέπεις. Εσύ φταίς για όλα, Ειρήνα. 6 μέρες τώρα προβάριζα τον λόγο μου στον καθρέφτη τη στιγμή που θα της έλεγα. Είναι καψούρης ο Τάκης με τη Ρουμάνου, έτσι να σου κάνω χρυσό μου. Κόψε τη φλέβα σου. Άχρηστη! Πέρσα! Μύδια! Μύδια να με λες. Ξέρεις τι θα πει μύδια? Που βάζουν με ρύζι. Όχι, κορίτσι μου. Μίλησες, Μπαρμπαμπέν. Λέγε ρε παιδάκι μου, λεφτά πότε θα βάλουμε στο χέρι? Έκλεισε με εκείνη την τράπεζα που τη γυρόφερνα 6 μήνες. Την επόμενη εβδομάδα εισπράττω τα μετρητά. Και δίνω και σε εσένα το μερίδιό σου να κάνω και εγώ το χρέος μου, σαγιός. Την άλλη εβδομάδα. Και εγώ νόμιζα ότι θα έχεις απάνω σου καμιά 10-15.000 ευρώ να με εξυπηρετήσεις. Συγγνώμη, βρε μπαμπά, δεν κουβαλάω μαζί μου ψηλά. Πας καλά, ρε πατέρα, πας καλά. Τι να κάνουμε, μωρό μου, δεν πειράζει, θα περιμένουμε μια εβδομαδούλα ακόμα. Και πότε να πάμε να δούμε σπίτι? Θα σε πάω εγώ στο Σούνιο, να δεις το ναό του Ποσειδώνα. Έχει μεγάλο σαλόνι. Και μεγάλη κουζίνα με πάσο, όλα εντυχισμένα. Μάζεψε τι. Λοιπόν, κάναμε μία συμφωνία. Θες να την ακυρώσουμε? Τότε θα πω στον άντρα σου να μου δώσει πίσω την προκαταβολή. Το ξέρεις ότι αυτό που βάζεις στο κορίτσι να κάνει λέγεται εκπόρνευση. Τι να κάνω. Αν είχες τα πόδια της, θα βάζα εσένα. Πέρσε, έλα στα συγκαλά σου. Τραβάει πάρα πολύ αυτό το αστείο. Τελείωσε. Θα πάμε εκδρομή. Υπέροχα. Ο άνθρωπος ηρεμεί όταν έρχεται σε επαφή με τη φύση. Θα πάρεις και τα παιδιά μαζί? Ναι. Θα πάρω κάτι ξαδέρφια. Ποια ήθελε? Μια σιγανοπαπαδιά και τον άντρα της στο γιατρό. Μην ξεχνάς ότι εγώ είμαι πρόεδρος μευτηρίου. Έχω και κάποιες υποχρεώσεις. Καλά που το κατάλαβες. 4 τραπέζια έκανα για να σε φυτέψω στη θέση που βρίσκεσαι. Φίλησα χειρουργικές ποδιές. Τι έχεις βάλει κατά νου πάλι, Πέρσα? Λοιπόν, ο Τάκης μου το Σαββατοκύριακο θα κάτσει να δουλέψει για μια δίκη που έχει τη Δευτέρα. Εμείς θα πάρουμε την Ιφηγένεια και θα πούμε στον Ιβάν να μας πάει η εκδρομή. Εσύ θα κάτσεις εδώ να τιμήσεις τη συμφωνία μας. Κατάλαβες? Και... Ορίστε μας. Μωρό μου, δεν πας λιγάκι για πάνω να ξεκουραστείς, να φρασκαριστείς λιγάκι? Βασίλη, μην αργήσεις. Πρέπει να μιλήσουμε. Ναι. Αγρίεψε. Χαστούκια. Έχει δίκιο η κοπέλα. Έλα τώρα, δώσ' μου ό,τι έχεις απάνω σου και βλέπουμε. Έλα. Ωραία, τι πάθαμε. Έλα, φέρε. Πάντως πρέπει να ξέρεις ότι και η μαμά έχει τα σουξέ της. Βγάζει δίσκο. Έλα τώρα, μοιάζει ότι δεν καταλαβαίνεις. Σε πληροφορώ ότι υπάρχει κύριος πολύ σοβαρός που ενδιαφέρεται για αυτήν. Α, τι πάρει και αυτό. Α, το δύστυχο. Πώς δεν σε ενδιαφέρει καθόλου, ε? Ρε, άμα σου πω ότι η μαμά γύρισε προχθές με ένα ωραιότατο βαθύ ντεκολτέ, εδώ γλυκομήλητη, καλοπροαίρετη, έτσι, και δεν ρώτησε τίποτα για σένα, τίποτα. Βαθύ ντεκολτέ, ε? Αχ, τι δύστυχη. Όχι ντεκολτέ. 10 κιλά σιλικόνη να φορτωθεί απάνω της, δεν πρόκειται να γυρίσω πίσω εγώ. Θα πρέπει να τα σκεφτεί νωρίτερα. Όχι που μου αρχόταν στο κρεβάτι ντυμένη με πανοπλία, λες και θα πήγαινα και σταυροφορίες, η παρθενοπιπίτσα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, πατέρα. Αλήθεια σου λέω. Να, προχθές πήγαινα να βγω και της λέω: Μανούλα, γεια, θα σε δω μετά τη λειτουργία. Και μου λέει: Παιδί μου, εγώ φέτος δεν ξαναπάω στην εκκλησία. Είμαι πολύ αμαρτωλή για να ξαναπάω στην εκκλησία φέτος. Τι λες, ρε παιδί μου, τόσο αμαρτωλή, Πολύ. Ετάκι, λες με αυτόν τον κύριο που
ενδιαφέρεται για τη μητέρα σου, να έγινε τίποτα, κανένα σεξουαλικό και... Ε, όχι. Άντε, πάρε το χρόνο πάλι. Όχι, πατέρα, πατέρα, αφού το ξέρεις, βρε, αφού το ξέρεις, βρε, τη μαμά είναι τρελή για σένα. Τα και η μάνα σου είναι τρελή από μόνη της. Αχ, δεν καταλαβαίνεις, βρε, μπαμπά, μπαμπά, δίπλα στη μαμά, πώς να σου το πω, αναδεικνύεσαι. Έχει, η μαμά έχει αυτό το κάτι που σε συμπληρώνει, σε ολοκληρώνει. Έχει τον τρόπο της η μαμά. Σε έχει ορμηνεία ψωριά, τα καλά βλέπω ο θείος, ε. Ποιος θείος? Ας πάρω όλα τα λεφτά που περιμένω εγώ με το καλό και θα δεις πως αναδεικνύομαι δίπλα στη Σβετλάνα. Ξεράσω. Βρε, βρε, καλώ τα παιδιά του Θεσσαλονίκη. Τι μου κάνετε, τι ομορφιές είναι αυτές. Φτούσας. Αλλαγές βλέπω, Πω, μια χαρά μου κρατιέστε για την ηλικία σας. Σας βρίσκουμε και γαμπρό, σας παντρεύουμε πλέον λόγος. Δεν βαριέσαι, χρυσό μου. Εδώ βρήκαν άντρα να κόβει φλέβα για αυτές. Γυναίκες με λιγότερη θηλυκότητα και από μια σιδερόστρα που λέει ο λόγος. Πιστή στο κυνήγι της καριέρας βλέπω. Πώς πάει η μελέτη, πώς πάει. Είχες έννοια, ξάδερφε. Ποιος παίζει? Ο Νίκος. Αλλά ποτέ του δεν υπήρξε σοβαρός παίκτης. Μα ποιος ανακάτεψε την τράπουλα, αυτά είναι όλα στη σειρά. Πάτε γι' άλλο. Άσε το παιχνίδι, αυτές μου χρυσό. Με τον Τάκη πώς τα πήγατε, τα ξαναβρήκατε. Δεν φαντάζομαι να ντρέπεσαι τους θείους σας, Όχι καλέ μαμά, μια χαρά, μια χαρά. Τα ξαναβρήκαμε, ακολουθήσαμε τη συμβουλή σας. Ακολουθήσατε τη συμβουλή μου, φιναλμό. Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι. Τέλος, θα πετάξει κανένα χαρτί. Μήπως σου λείπει ο Ρίγας Κούπα και μας βάζει τις φωνές. Αν είχα κρατήσει τα φύλλα που πέρασαν από τα χέρια μου, αυτή τη στιγμή θα είχα φουλ του Ρίγα με βαλέδες. Γιατρέ. Καλό. Παναγιωτάκης. Έλα ρε Τάκη, πού είσαι ρε γαμώτο. Ο Τάκης είναι το Παναγιωτάκης που εμφανίζεται στην οθόνη. Θέλω να κάνω το σταυρό μου και δεν είμαι άξια. Ο Γκεβάρα βρήκε να την αγαπήσει άνδρας ποιος και να κόβει τις φλέβες του. Ο γιος μου. Δεν θα το επιτρέψω αυτό. Πώς τα κανόνισες έτσι, ρε Τάκη? Είπαμε να πάμε μια βόλτα να ρομαντζάρουμε λιγάκι και μου τα χαλάς όλα. Σώσον, κύριε, το λαό σου. Επόμενο ήταν, αγάπη μου. Επόμενο ήταν, Παναγιωτάκη μου. Από τη στιγμή που κάθεσαι όλη μέρα και ταντεύεις το φιλαράκι σου, τα φορτώνεις όλα για το Σαββατοκύριακο. Φιλαράκι του εννοεί τον πατέρα του τη Σαύρα. Νομίζει ότι είναι σε θέση να με υπνοτίσει ο φακίρης της κακιάς ώρας. Κουράγιο, ξεδέρφη. Ξεκόλα, ρε Τάκη. Ξεκόλα τώρα, σιγά. Αφού πρέπει να δουλέψει, θα δουλέψει. Τι να κάνουμε. Θα κανονίσω με τα κορίτσια. Άστον καλέ. Άστον αυτό να δουλέψει και εμείς με τα ξαδέρφια μου θα πούμε στον Ιβάν να μας πάει εκδρομή. Θα περάσουμε θαύμα. Θα πούμε και στην Ειρήνα να τον έχει στο νου της. Να ανεβαίνει, να ρίχνει και καμιά ματιά. Μήπως χρειαστεί κάτι, πες το. Κυρία. Ακούστε, γίνεται εδώ. Η μαμά σου ψοφάει για οικογενειακή εκδρομούλα. Ακού, ακού. Τι λες να πάω? Καλά λες, γιατί να μην πάω? Πλάκα θα έχει. Με το όνομά της πάνω. Νίκο, που χάθηκες? Τι θα πει που χάθηκα? Έκανα τα τηλέφωνά μου, τακτοποίησα κάτι δουλειές. Η Ιφηγένεια τι έχει? Το κεφάλι μου πονάει. Δεν είναι τίποτα. Κι εγώ έχω ημικρανίες. Στο δωμάτιό μου, στο κομωδίνο, έχω κάτι αμερικάνικες ασπιρίνες. Ζήτα το κλειδί από τη ρεσεψιόν, να σου το δώσουμε. Και καλά, εσείς είστε κάποιες ηλικίες. Εγώ γιατί? Ας πάω πάνω, δεν σας βλέπω, Την ακούσατε? Παγώθηκε με το κάποιες ηλικίες η Τζαμαρία. Που εγώ στην ηλικία της έμπαινα στα σαλόνια και τρίζαν τα πατώμανα. Ένα μπιμπελό ήμουνα, ενώ αυτή δεν κάνει ούτε για απλόστρα στο μπαλκόνι. Πέρσα! Σε παρακαλώ. Κυρία, κυρία, αλλά εδώ το είχα. Πάλι, το Τάκη του αρέσει. Και λοιπόν, σιγά το γούστο του Τάκη. Ξεχνάτε πόσο είχαμε φαρμακωθεί που μέχρι τα 10 του
ήθελε να παντρευτεί την Δεσποινίδα και Κίτσα που είχε το περίπτερο δίπλα στις μπουγάτσες επειδή έλεγε ωραία αστή. Σε καλό σου τέτοια ώρα, πού τη θυμήθηκες αυτή την ιστορία? Εγώ ξέρω πώς στεκόμουν στα πόδια μου, που το είχα καταλάβει ότι ο γιος μου θα μου βγάλει πρόβλημα. Μην κοιτάτε που τώρα ξεχαστήκαμε, γιατί κάποια στιγμή δεν χωρούσε πια στο περίπτερο η Κίτσα και το κλείσε. Γελάτε, ναι, καλά. Εγώ όμως ανησυχώ, γιατί το χθεσινό βραδινό ραπόρτο της Ειρήνας δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Τι μου λες, βρε παιδάκι μου? Δεν φταίω εγώ, κυρία Μαρία. Ο Ιβάν. Έπρεπε να τον σκοτώσεις τον κερατά. Ήτανε πολλά λεφτά, κυρία Μαρία. Πολλά, ε. Πω πω τι πάθαμε. Και πώς της το λένε τώρα? Και ποιος την ακούει? Λέγε. Μαζεύει τα πράγματά της άρον-άρον. Μασημένα μου τα είπε, αλλά είμαι σίγουρη, ξαδέρφη, ότι σε κατάλαβε. Να δεις ότι κάτι έγινε. Κάτι θα της είπε η μητέρα της. Γι' αυτό δεν απαντάει και η Ειρήνα στο κινητό. Ανοίξαμε πόλεμο με τα καμώματά σου. Τι κάνουμε τώρα? Θα σκορπίσουμε και τσιμουδιά. Εσείς πάτε σπίτι σας περιμένοντας νέα μου και εγώ θα συνεχίσω το Αντάρκτικο. Παρακαλώ. Πού είσαι, κακούργα? Μας διέλυσες στο σπίτι. Η θεία κάνει την ανήξερη και λέει ότι ο θείος περνάει κρίση και πήγε και κλείστηκε σε ένα μοναστήρι. Μπα, θα μείνει καιρό. Δεν ξέρω αν αποφάσισε να γίνει αυτός τελικά νύφη του Χριστού, αλλά να μην τον δω μπροστά μου. Μου χρωστάς, νομίζω, κάποιες εξηγήσεις. Νομίζεις? Αχάριστο γομάρι. Βγάλ' τα πέρα μόνος σου τώρα. Και εσύ και ο Χασοδίκης ο πατέρας σου με τη μετρέσα του. Τον σχόλασε η μετρέσα του, Μεσαλίνα. Μου διέλυσε στο σπίτι και ό,τι είχα στην άκρη, ό,τι οικονομίες είχα στην άκρη, πήγε στην προεδρική σουίτα του μπαμπά. Λυπάμαι, αγόρι μου, τα λεφτά από την Τζιμισκή ίσα ίσα που φτάνουν για να γλεντήσω το υπόλοιπο της ζωής μου. Πού είσαι? Έχεις υποχρέωση να πεις στο γιο σου που είσαι. Το τηλέφωνο στο Πανόραμα γιατί το άλλαξες? Εκεί είσαι και κάνεις την εξαφανισμένη, ε? Το σπίτι στο Πανόραμα να το ξεχάσεις. Το καλό που σου θέλω. Θα το φας και αυτό, ε? Ή μήπως σκέφτεται να το γράψει και αυτό στην εκκλησία? Ό,τι θέλω θα το κάνω. Και που έχεις σπίτι και μένεις, τυχερός είσαι. Ούτε για την κουμπούρα του παππού σου που έχεις στο σαλόνι δεν ήσουν άξιος. Μείνε εκεί που είσαι. Θα σου φέρω τώρα την κουμπούρα σου. Έχει γούστο να πάει στο Πανόραμα ο γελίος. Αγάπη, έρχεσαι? Εγώ στα έλεγα. Μου τα έλεγες εσύ? Λοιπόν, βγάλετε το σκασμό και οι δύο για ακούστε με προσεκτικά. Εσύ τη σύνταξή σου στον πάγκο. Και εσύ από αύριο ψάχνεις για δουλειά, ε? Και μη σε ξαναδώ να σιδερώνεις πετσέτες. Άσχε κανένα μικρόβιο να έχουμε και αντισώματα. Μας περιμένει δύσκολος χειμώνας. Πάω να διαβάσω. Και επειδή το σπίτι είναι μικρό, του μπεκιαστείτε και οι δυο. Καινούργια εσύ? Μάλιστα. Τι μάλιστα, ρε, η κυρία σου εδώ είναι? Μάλιστα. Τι είχαμε, ο Χριστούμος κάνει, προχώρανε, ο γιος είμαι, τι πήγα σαν ηλίθεια. Δεν είναι βέβαια η κατάλληλη στιγμή, συγγνώμη που σας ενοχλώ, αλλά συνεχίστε το φαγητό σας, μην ενοχλείστε. Τράβε και φόρο τη θυμάδα μου εσύ, που άφησε τους καλεσμένους και μου κρύφτηκε κιόλας. Γρήγορα και φέρε μου κάτι να πιω. Δεν ακούσεις, λέει ο κύριος? Δεν ακούει, είναι. Πήγαινε φώναξε τη μητέρα του, πες να έρθει γρήγορα γιατί είναι πολύ τσαντισμένος. Προχώρα, παιδί, δεν άκουσες, προχώρα. Τα μάθατε κι εσείς τα καθορθώματά της, ε? Απόψε θα έχουμε κακά ξεπερδέματα. Όχι, Μανούλα! Σε παρακαλώ! Δεν παίρνει, δεν καταλάβατε, πρόκειται για παρεξήγηση. Σε παρακαλώ, παιδί! Σε παρακαλώ! Ακούτε, παιδί! Σε με να μείνεις έτσι! Θα σε κάνω μείνεις! Δεν με καλά, δεν! Λοιπόν, λιποθύμησα! Ρε, λιποθύμησα! Δεν το πάσαρις, ρε, είναι! Ρε, θα σας πάω στο Ευρωπολίτικα δικαστήρια, ρε! Me encuentro más con que son y me estallan el mundo.
Πρόκειται περί υπερεξηγήσεως, κύριε αστυνόμε. Τι είσαι, βρε. Τόσα χρόνια στην υπηρεσία, πρώτη φορά με τυχαίνετε, κύριε Πούρη. Πού να σε δει τέτοιο, κύριε Πούρη, εδώ πάνω στο Κατσάβραχα. Τι να σε καλώ, γεια. Ξέρετε και διαδήλωση και γέμισα τα κεντρικά ξενοδοχεία. Λίγο, άκουμε, λίγο. Άσε το σπίτι, όπα. Δικηγόρο σήμερα, αγόρι μου. Και αυτό το σπίτι που πήγατε τη μάνα μου, δεν με πιστεύετε. Αυτό θα με το πούνε από τα κεντρικά. Ποιο είπε να μην έχει ταυτότητα πάνω σου. Μην ξαναρωτήσει, δεν το σηκώνω. Για να τα αφήσουμε να βαράει όλη νύχτα. Θέλω δικηγόρο! Μαμά λέει το μαραφέτη. Δεν θέλεις να δεις τι σε λέει η μάνα σου η καψερή. Δικηγόρο θέλω! Δεν θέλω ότι ξέρω τη Μεσσαλίνα! Μ' αφήνει να σ' απέρουν στις φυλακές. Για αυτή είχα δει και μάθω τα κρεβατάκια της. Ήδη προβίτσανε με το ραπίδο με γεύω. Παρντών, στο διαγωνισμό λέω τι νούμερο είστε. Μου είπανε το 7. Το 8. Αν και σε λίγο προβλέπω να μας μαζεύει το 166 για χορούς είμαστε. Μόνοι. Συνοδεύουμε κυρία μου. Κέφι, κέφι. Ο άντρας σας που είναι. Τρέπω σύμπλε σε κάποιο χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Θέλω δικηγόρο, με ακούτε, θέλω δικηγόρο. Θα σταματήσεις. Θέλω δικηγόρο. Με έχεις φάει τα σηκώτια όλη νύχτα. Θέλω δικηγόρο, εσύ μπιμπιμπιμ το παραθέτη. Θέλω δικηγόρο, για. Δώσ' μου να δω τι λέει μας, λέει. Δώσ' μου. Δεν είσαι καλά. Τι. Κινητό πίσω από τα κάγκελα. Γιατί. Εσύ θα με δείχνεις και εγώ θα σε πατάω τα κουμπιά. Ωραία, πέσαμε και σε. Να. Το πράσινο πατά. Έχει και τηλεόραση, βλέπω. Ναι, για να δούμε, θα πιάσουμε κανένα κανάλι. Πάτα, παιδί μου. Δύο φορές το δεξί, παιδί μου. Δύο. Γύρω τώρα έτσι να βλέπω. Δεν πιστεύω να πήγε στο πανόραμα. Τα πούλησα όλα, Τάκη. Το σπίτι που έχεις και η αριστοκρατική ανατροφή που σου έδωσα είναι αρκετά για να χυδαίω προδότησε και σένα. Α, έχω εδώ κάποιον που θέλει να σε χαιρετήσει. Απροπό, αν δεις την πρώην νύφη μου, πες της. Έχει κόψει ποτέ φλέβα για πάρτι της τέτοιος άντρας, ε? Άντρες με Μεσσαλίνα! Βασίλ, ξύπνα παιδί μου το κινητό. Την αδερφιά, τι τρέχει, κινητό, ποια είναι το κινητό εδώ, αδερφιά? Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Τέτοια τεχνολογία, ρε, με την καζόλαμπα. Ναι, μάλιστα. Ο γιος μου. Πότε. Δικηγόρος είμαι, κύριε. Δεν σας ενημέρωσε οι οικονόμες μου. Όχι, να μην καλέσετε κανέναν, ακούτε. Και σας πληροφορώ ότι θα ζητήσω την επέμβαση της δικαιοσύνης για καταχρήση εξουσίας. Εσείς! Ναι. Πώς το πάθατε? Από τις κατάρες της νύφης μου. Ξέρεις πως πιάνουν οι κατάρες της νύφης. Τσίκα. Δεν με αξίωσε ο Θεός να δω το γιο μου γαμπρό. Κρατηθείτε, παρακαλώ. Δεν μου λέτε να σου δώσω το τηλέφωνο της νύφης μου τώρα που είναι ελεύθερη. Γιατρός είναι? Όχι, αλλά κάνει καριέρα ακαδημαϊκού. Συγγνώμη, εμείς θα πάρουμε γιατρό. Μωρέ, τι μας λέτε? Η ώρα η καλή, χρυσό μου. Ήμουνα σίγουρη. Γιατί πράγμα? Διάστρεμα. Διάστρεμα. Όσον αφορά την ώρα την καλή, μια κουβέντα είναι. Γιατί οι περισσότεροι γάμοι ώρα καλή γίνονται 6 με 8 το απόγευμα. Έτσι αρχίζουν όλα και μετά όπως κάθε ωραίο τελειώνουν με πόνο και αρχίζουν τα μαύρη ώρα που σε πήρα, ανάθεμα την ώρα για τη στιγμή. Γιατί κούφια η ώρα, τι είναι σήμερα παιδιά το διαζύγιο, σαν το απολυτήριο λυκείου. Αφού με πάνω από 10 χρόνια γάμου, είναι σαν να έχεις μείνει στην ίδια τάξη. Ξύπνα, βρε.
Σε έχω καλά χαμπέρια. Χαμπέρια. Τι, βρήκατε δικηγόρο? Πιο καλό δεν μπορούσα να σε βρω. Τον είπα να έρθει γρήγορα. Ποιον είναι το Μαυραγάνι, το Προβατά? Όχι. Τι, μήπως κανένα την Αθήνα, τον Κούνια, τον Λικουρέζο? Σημεωνίδης. Ο πατέρας σου, γεια. Ο ίδιος. Ο ίδιος.